Χαρακτηριστικά σας αναφέρω υπόθεση, κύριε Υπουργέ, όπου συνελήφθη ένα αρχικός με τσάντα, με 33 πέτρες, με ένα κατσαβίδι, με δύο πτυσσόμενα μεταλλικά γκλοπ, με μία πέτρα μεγάλη, με ένα κασόνι μπύρες, με πτυσσόμενα γκλοπ μεγάλου τύπου, με μαύρο αεροβόλο. Είστε συντονισμένοι στις ραδιοζώνες ανατριπτικής έκφρασης. Δείτε γατάκια πώς γίνεται το ραδιόφωνο. Πάρτε μαθήματα. Τα λέμε αυτά στην αρχή. Δεν αρχίζουμε κατευθείαν. Κάτι ξέχασες να πεις. Κατελημένη συχνότητα. Τα έχω διαβάσει, θα σας. Τα έχω διαβάσει. Η εκπομπή λέγεται Κουβέντα στην Τρόβλιο. Η αγαπημένη σας σταγόνα. Η σταγόνα, είπαμε διάφορα. Δεν είναι το κοινωνικό βασανιστήριο. Βρισκόμαστε στην Τρόβλιο των χαοτικών ραδιοζωνών και στάζει. Τα παπάρια μας όλα, ξεκινάει η κουβέντα στην Τρόγλη, που πει αυτή θα ασχολείται με το κάψιμο της καθημερινότητας, τη φρίκη που ζούμε όλοι μας και το τρόλινγκ. Το ράδιο ψαλίδι εδώ στο Ρέθιμο. Ακούω, αλλά ακούγεται πολύ χαμηλά στο βάθος της σπηλιάς. Από τη σπηλιά βγαίνουμε κι εμείς άλλωστε. Τα αντριβόλη στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, από Θεσσαλονίκη παίρνουν τα παιδιά. Μας ακούνε και από εξωτερικό, ρε. Ωρε, σιγά μη σας φέρανε και από τη συγκέντρωση να σας κάνει σοβαρή τοποθέτηση. Έλα ρε που, έλα ρε που, αλάνι. Θα κάνω τριγωνομετρική κίνηση στο ρατάρ. Α, για κάνε μια. Μας λέει, μόλις σκοτώσετε τον Πετόβεν, με ένα βλέμμα σας ξεφτύλισα, you motherfuckers. Από την άποψή μου, γιατί εγώ είμαι στον χώρο εργασίας. Αν θες να πάμε να πιούμε μια μπύρα, να σου πω ό,τι θες. Αυτό τι είναι, ραντεβού θανάτου? Όχι, δεν είναι ραντεβού θανάτου. Ραντεβού θανάτου είναι αυτό με μένα. Ωραία, ωραία. Είπα να πούμε να πιούμε μια μπύρα, να συμφωνήσουμε. Ευερεστική. Ναι. Θα μου κάνετε μια χάρη. Πέντε. Αν μπορείτε τώρα που θέλουν τα παιδιά με τις μηχανές, ναι, οι δικοί μας, να τους πείτε να πάνε πίσω από το μαγαζί, κύριε, να πίνουν τους καφέδες. Γιατί εντάξει, τους βλέπει ο κόσμος και διαμαρτύρονται ότι οι ελληνικοί αστυνομικοί δεν κάνουν τίποτα, ότι καίνε βενζίνες. Ανοίγουν την πόρτα και είναι 15 αγριότουρκοι. Ξέρεις πως είναι. Είναι αγριόγατες. Με μια σόμπα στη μέση και έψιναν κάτι κάστανα. Νιώσε τώρα. Έχει φύγει η φάση. Αέρα, αέρα, αέρα. Και το έχουν βάλει με ντάμπινγκ. Ένιωσαν οι σταγόνες. One who lives in a cave. Κάποιος που ζει σε μια σπηλιά. Χρειάζεται λιγάκι να προπονηθείς. Και αν δεν κουραστείς, ξανά άλλα να μας βρεις. Να δούμε αν στον ντέο εσύ θα κουνηθείς. Αγάλμα θα σ' έχω για πάντα με το ραπ μου. Και άμα θέλεις μπάτλε, να σου στείλω τη γιαγιά μου. Δεν ξέρει να ραπάρει, ραπάρει σαν εσένα. Για μια ζωή το ραπ μου θα είναι για τα τρένα. Μην ξεχνάτε το ραπ του Θεοδόση, παιδιά. Έδωσε ένα level σε αυτή τη γειτονιά. Το παιδί τα μετράει και τα σπάει με τις ρήμες του, φωτιές πετάει. Δεν κονομάει, το κάνει για τη φάση του. Με το τάση του. Εφήκε το τασία από τα μάξι του.
Ο Σούπερμαν πέθανε, το γάμισε ο Μπάτμαν. Τον κρέμασε με ένα πιθί που ακούγε τον Μπλάκμαν. Τον έκδισε, το βάρεσε, του έβαλε φωτιά. Και στην πλατεία φώναξε μόνο Μπάτμαν ρε μουνιά. Έτσι έφυγε ο Μπάτμαν για το σπίτι. Πείτε hip hop. Hip hop. Πείτε hip hop. Hip hop. Πείτε hip hop. Hip hop. Hip hop ξανά από τον MC Θεό. Στην Τίνο να πάτε να βρείτε το Θεό. Συγχώρε συζητήστε, πάτε και προσκυνήστε. Και ίσως πιο μετά να ζήσετε καλά. Να έχετε παιδιά, να χτίζετε καστράκια κατώ στην αμμουδιά. Και στα αφεντικά για πάντα τσιμουδιά. Πιστεύοντας πως έρχεται για μια ζωή λεφτά. Λεφτά και δόξα, σας παίρνω με τα τόξα. Και η ζωή που κάνετε μου δείχνει μια λόξα. Που έχετε εσείς, η μικροαστή. Το όνειρο που έχετε ποτέ δεν θα πιαστεί. Να γίνετε μεγάλη, μεγάλη και τρανή. Λεφτά όμως δεν βρέξανε ποτέ οι ουρανοί. Γιο, Θεοδόσης, 2015, προκαλώ ποιον είναι εδώ μπροστά. Γιο, γιο, γιο. Ωραίο ζώνη, μάλλον είσαι φίλε μου πρεζώνη. Και ακούς κάποιος συχνά ράδιο ζώνη, κουβέντα στην τρόγλη. Για σένα χαμένος, καταστραμμένος, πνιγμένος, yo. Θες να ακούσεις αυτή την εκπομπή να σου προσφέρει, man, μια αλλαγή. Διαφορετική, μέσα από τη ζωή. Βγαλμένη να σου εκφράζει την ψυχή. Ακριβώς, μια νέα οπτική. Κουβέντα τρόγλη ήρθε να σου προσδώσει πάλι. Έως το μυαλό σου ζάλι, σαν ντουμάνι ζάλι. Σαν φουμάρι ζάλι. Κι όταν πίνω γίνομαι σαν το χαρμάνι φλάκας. Και Κύπριος. Ο Μπούσκα η όταν πάω στην Κύπρο χώνω την σαλίμια. Και γάτρο χαλούμια και κάνω πίνω τε πίταν. Ο Μιχάλης Κωνσταντίνου, γιο. Ο Μπού μας μιλάει για χαρμάνι. Τον βλέπω όμως με ζώνη να φοράει αρμάνι. Τον κόσμο παραπληροφορεί θα το δώσεις. Yo, ισοπεδώνει τον κόσμο. Ποιος το κάνει το καμό στην Ουράνη MC. MC Ορβανός. Ποιος το κάνει το καμό. Ποιος, ποιος. Έτσι, yo. Για ένα χαμόγελο ζούμε, τα ακούτε. Για σας πενθούμε, για τη ζωή που χάνετε. Και δεν προνάρετε και δεν κορνάρετε στο δρόμο. Πάτα το μουνό πάνω τον αστυνόμο. Πάτα το με το τρακτέρ, yo. Φιλαγρότη, για πάντα προδότη της εργατικής τάξης. Τσίπρα δεν θα τους πειράξεις. Αγρότες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. Αγρότη πεινάς. Αγρότη πεινάς. Στο να μου νύχι έχω μάγκα. Στο να μου νύχι έχω μάγκα. Αποσπασμένες φούντες στο τραπεζάκι τα υπολείμματα. Και στο χαρτί μου ρήμες. Πίνω κι ο κόβος γύρω μου σκολπάει φήμες. Μου φες και δίδε τσαμπαμάγκες. Μου χαλαρώνε τις βίτες. Είμαι ξανά στην κορυφή. Κορυφή γιο. Κουκώ πρεγαμένε. Πάμε εδώ γερά με τα παιδιά. Τον παλικάρι από εδώ και τον Μπού τον τρελό. Ο Μπού δεν είναι τρελός φίλε, ξεκόλα μην τον λες. Σταμάτα να μιλάς για μένα και άλλο μη με κες. Και άλλο μη με κες, μην είσαι και χτες. Πάρε δυο ψηλές. Κουβέντα στην Τρόγλη, κάθε τρίτη στα 9. Το εγκεφαλικό κάψιμο. Ζωντανά στα FM. Καλησπέρα. Δεν έχει καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Έτσι. Έτσι. Καλησπέρα. Έτσι γίνει το καλησπέρα. Λοιπόν. Καλησπέρα. Ποια εκπομπή είμαστε? Κουβέντα στην Τρόγλη. Ποια εκπομπή είμαστε ρε? Κουβέντα στην Τρόγλη. Τρόγλη. Λοιπόν. Διάφοροι τρογλωδίτες και εμείς μαζεμένοι εδώ στην Τρόγλη των χαοτικών ραδιοζωνών. Θες να κάνουμε μια παρουσίαση του σημερινού team. Του σημερινού team. Λοιπόν, αύριο είναι το φώτο. Κατεβαίνουμε και σε 5x5. Ακριβώς. Σήμερα θα σας αλλάξουμε τα φώτα. Άλλαξέ το λοιπόν τα φώτα σας σήμερα με την κουβέντα στην Τρόγλη. Λοιπόν, θες να κάνουμε παρουσίαση. Δεξιά μου έχω τον Μπέλικ. Αριστερά μου έχω τον Παλικάρι. Και δεξιά μου είναι και ο Μπέλικ. Θα συνεχίσει για πολύ ακόμα αυτό. Ωραία. Εικόνα από ένα πρωινό. Θεοδόσης εδώ. Μόνος του. Αυτό να κηρύσει μια γωνία. Αρχηγός της εκπομπής. Τον φωτίζει η οθόνη όπως σε κάθε τρογλωδίτη που πρέπει. Τα ματάκια του τα πονεμένα. Ματζινάκος εδώ δίπλα μου Μπού.
γλυκός και τρυφερός σαν την καρδιά ενός μαρουλιού. Δίπλα μου Λευτέρης Ξεφτέρης, με τα καρφιά του και τα έτσι του. Και απέναντί μου κακό κομεδούλη, λίγο αναστατωμένο για το 2016. Δεν έκανε ακόμα update, φίλε. Πάντα firmware, αναστατωμένο. Δεν έχω antivirus, δεν έχω. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, αυτό όντως δεν ακούστηκε. Δεν έχω τίποτα, λέω. Α, μάλιστα. Ούτε πανί να κλάψουμε, δεν έχουμε μαλάκα λέξη. Στα γωνίτσα πέτα από πίσω κανονικά. Λοιπόν. Μαλάκα λέξη. Μαλάκα λέξη. Μαλάκα λέξη. Αργήσαμε. Πέντε λεπτάκια, δέκα, ξέρετε πώς είναι αυτά τώρα. Μία ώριτσα και ένα τέταρτο. Το τέταρτο δικαιολογείται ακαδημαϊκά. Η μία ώριτσα δικαιολογείται γιατί... Μπορούμε. Έτσι. Αρχικά να πούμε ότι εντάξει, θα κάνουμε αρκετή ώριτσα εκπομπή. Βέβαια στις 10 η ώρα υπάρχει και μια έτσι εκπομπή με τη συμμετοχή κάποιων από τους 5 συλληφθέντων για την No Expo και για όλη αυτή την ιστορία, την υπόθεση με την έκδοσή τους με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη στην Ιταλία. Αυτά, κλείνουμε την παρένθεση, το ξαναπούμε όταν τελειώνει η εκπομπή. Ήρθε η ώρα του παιδιού. Είπαμε, κουβέντα στην τρόγκλα, θα αλλάξουμε τα φώτα. Θέλεις να πάμε να ακούσουμε τα προφητικά λόγια μιας περσινής εκπομπής για ένα θέμα? Βεβαίως. Να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας, ναι, σταθερό, ναι, ναι. 210-77-23-144, κινητό 697-56-56-265 και στην ιστοσελίδα μας και ιστοσανίδα μας www.radio98fm.org. Στα δεξιά έχει μια πολύ όμορφη στήλη που συμπληρώνεται ό,τι θέλετε και εμείς εδώ πέρα το διαβάζουμε άμεσα και έμεσα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Την προηγούμενη εβδομάδα, παιδιά, είχαμε χάος από μηνύματα. Και επειδή το χάος είναι φίλος μας, περιμένουμε και σήμερα να μας στείλετε ειδήσεις, γνώμες, απόψεις, χρώματα, κλανιές, φλέματα, δεν ξέρω. Ποίηση. Ναι, ναι, ναι. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Και όποιος το έχει, έτσι, μπορεί να γράψει τώρα στα γρήγορα ένα καλό και να μας το απαγγείλει ζωντανά στον αέρα. Και να το ραπάρουμε εμείς μετά. Ναι, θα το ραπάρουμε γενικότερα. Θα το ξεφτυλίσουμε 100%. Πάμε να δούμε τα προφητικά λόγια που έχουμε εδώ πέρα. Γιατί ο Παΐσιος μπροστά μας είναι ένα τίποτα. Βεβαίως. Πάμε να το αποδείξουμε. Είναι, από... είναι η εκπομπή Αστρικά Κατάλληλα. Πρώτη-πρώτου. Πρώτη-πρώτου. Στην οποία κατά τύχη συμμετείχα και εγώ σε αυτήν την εκπομπή. Είχαμε τον Ήλιο που μας είχε πάρει την προηγούμενη εβδομάδα. Και εγώ ήμουνα, παιδιά, και εγώ. Εσύ την έκανες στην εκπομπή Αστρικά Κατάλληλα. Δεν συμμετείχε. Εσύ και Φίλιο Πυργάκης, σαν μόνοι. Λοιπόν, ναι, ήταν ο Ήλιος που είχε πρόβλημα στην τουαλέτα. Από τα δογμάτια στα κολόπεδα. Πάμε να ακούσουμε λίγο προφητικά λόγια. Εκπομπή που έχει 44 dislike και 3 like, έτσι. Είναι διαμάντη στο YouTube, παιδιά, αυτή η εκπομπή. Βροχή. Η αλήθεια είναι τόσο πετυχημένη εκπομπή δεν έχουμε καταφέρει. Εμείς ανεβάζουμε στο YouTube κουβέντα στην Τρόγλια, αλλά δεν έχουμε καταφέρει τόσο dislike ακόμα. Ίσα-ίσα, φίλε παλικάρι, like μόνο. Το βάζω. Βάλ το, άντε. Λοιπόν, έχουμε περισσότερη συγκέντρωση στο έρος και στην ορθοδοξία έχουμε περισσότερη στο θάνατος. Έτσι πάνε οι καλλιτέχνες. Δηλαδή, πραγματικά για δύο ότι είναι καλλιτέχνες. Έχουν τις... Sex and Death, βασικά. Ακούγεται έτσι, ναι, σαν κομμάτι από Motorhead, νομίζω. Σίγουρα. Μπορείς να κάνεις και Θεό το Λέμι, ρε παιδί μου. Θα το δεχόντουσαν. Γιατί νομίζεις δεν υπάρχει. Εγώ σου λέω ότι υπάρχει. Υπάρχει Άγιος Λέμις. Όχι. Ότι είναι θρησκεία η Motorhead. Είναι ή δεν είναι. Είναι, ρε εσύ. Είναι, ρε φίλε. Είναι. Είναι θρησκεία, ρε φίλε, Motorhead. Για να μην είναι θρησκεία, Motorhead, ρε φίλε. Εγώ που τα ακούω το Ace of Spades, μιλάμε, τα κρίζω. Θρησκεία είναι ότι όταν σου κάτσει στον καθένα στο κεφάλι να πιστέψει και να μην δέχεται μετά αποδείξεις για το αντίθετο, ας πούμε. Ή να μην θέλει να το εξετάσει καν. Το εγώ σου μπορεί να γίνει θρησκεία. Μπορεί να γίνει και μάλιστα υπάρχει και είναι μια καταπληκτική φιλοσόφο θρησκεία, ο αντικειμενισμός. Της Ayn Rand, την έχουν οι libertarians αυτοί κατά κύριο λόγο της Αμερικής, στην Ελλάδα. Εμένα μου αρέσουν αυτά πάντως. Την έχουν οι φιλελέδες, που, οι ακραίοι ας πούμε, και λένε ότι ο τρόπος για να εξετάσεις τον κόσμο γύρω σου μπορεί να είναι απόλυτα αντικειμενικός και τους κανόνες με τους οποίους τον εξετάζεις τους φτιάχνεις εσύ. Με λίγα λόγια είναι σαν να σου λέει, φίλε, ό,τι σκέφτεσαι είναι σωστό, έχεις δίκιο. Κοίτα, να σου πω και κάτι. Φυσικά είναι τι πιο εύκολο δηλαδή από τον πιο αφελή, ας πούμε, να πει ναι, πολύ καλό αυτό. Έχω δίκιο στα πάντα. Δεν χρειάζεται να σκεφτώ και πολύ. Δεν είναι τόσο απλοϊκό πάντως. Εγώ δηλαδή έχω μια ένσταση πάνω σε αυτό. Καταρχήν, είναι λογικό να λες ότι κάτι είναι σωστό, γιατί ο άξονας, ας πούμε, με τον οποίο σκέφτεσαι είναι ο ίδιος. Μαλάκα. Προφανώς. Μαλάκα. Δηλαδή έχει να κάνει μαλάκα. Ουσιαστικά με το κέντρο που πληρώνει. Ρε μαλάκες, ποιος πληρώνει. Λοιπόν, τι ήταν αυτό που ακούσαμε. Πες μου λίγο, ξεκινήσε μου. Ήταν κάποια προφητικά λόγια, έτσι, Θεός, ο Λέμις, Motorhead, Live Fast, Die Young. Μήπως θες να μας πεις ότι σου λείπουν τα αστρικά κατάλοιπα έμεσα. Να βάζουμε εδώ πέρα περσινές εκπομπές, να παίζουν. Δεν υπάρχουν.
Δεν υπάρχουν. Μόνο αυτοί με τα πολλά dislike. Εγώ έχω κονέ, θα τις βρω. Όλες. Θα ανέβουν όσο νουπο, Θεοδόση, μη λες πολλά. Τώρα, μέχρι το 17. Λοιπόν, η Motorhead είναι θρησκεία, αυτό ήταν τα προφητικά λόγια. Εγώ νομίζω ότι ναι, θα λέγατε ότι πέθανε, Θεός, ότι κανονίζατε την κηδεία, τι θα φορέσει. Ότι λίβα... Έτσι, ο Παΐσιος, να πούμε πιο προφητικά λόγια. Έλα, σταμάτα τώρα, σταμάτα, μην κάνεις μάρκετινγκ στον Παΐσιο. Ποιος πληρώνει σήμερα, Σουρού, πιο κακό κομμεντούλη πληρώνει Σουρού σήμερα. Όπα. Εγώ ρε, μου νίτης λάσπης. Σαν νίτζα. Πόσο? Η ομάδα των νίτζα πληρώνει σήμερα, εντάξει. Okay. Λοιπόν. Ωραία, προφητικά λόγια. Μην με κοιτάς με μίσος, ρε φίλε, δεν είναι προφητικά λόγια, μαλακία ήταν. Έλα, αντικειμενικά τώρα. Δεν σ' άρεσε. Όχι καθόλου. Ζηλεύεις. Κράτης, θαυμάζεις για τα σχετικά. Και τι έχεις να αντιπροτείνεις, δηλαδή. Δεν αντιπροτείνω. Έχεις κάτι καλύτερο, ρε μεγάλη. Δηλαδή. Εδώ καθόταν το παιδάκι την προηγούμενη εβδομάδα, λες και άκουγε πρώτη φορά. Λέ, ξαφνικά πρέπει να πεθάνει κάποιος, ρε μαλάκες, για να βάλουμε ένα κομματάκι του δύο να ακούσουμε. Έλεος δηλαδή. Παιδιά, γιατί μην ψάρω, το λέω πολύ σοβαρά. Sorry κιόλα. Όχι, εγώ προσπαθώ να δω που το πας. Αλλά ρε, εσείς, ναι, εντάξει, όποτε πεθαίνει κάποιος, οκ. Okay, θα... Έτσι είναι, λέει, μα να στέλνετε κανένας, πεθαίνει κανένας. Θα ποστάρουμε τίποτα, εντάξει, υπέροχος. Η μουσική του όμως θα είναι για πάντα διαχρονική. Χάσει για πάντα τις καρδιές μας. Σε το πιο πέθανε τώρα τελευταία ο Μάικλ Τζάκσον. Αυτό, τέτοια φάση. Τα είχαμε αναλύσει αυτά τώρα. Δεν ξέρει. Δεν πιάσατε, ήταν πιο μπροστά. Λοιπόν, σημερινή κουβέντα στην Τρόγλη, παιδιά, έχει πολλά happenings. Τι φάση. Δεν έχουμε ειδήσει, εγώ αυτό είναι το ξέρω σίγουρα. Είναι σαν παιδικό πάρτι. Γενικότερα, αν αύριο είναι τα Θεοφάνεια, κάτσε μας και σε μέρες. Καταρχήν, κρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλό χρονιά. Η κρόνια αδελφότητα σας εύχεται κρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος. Να διορθώσω λίγο. Κρόνιες πολλές είναι. Και το κοπίτι πίτα τα κινεί το Τρόγλι την επόμενη εβδομάδα. Το κοπίτι πίτα. Το κοπίτι πίτα τα κινεί. Με πλούσιο ντόραβιο, κερδίζει φλουρί, κερδίζει παπούτσι ζευγάρι. Και αυτό το τέλειο χαλί που το έχω εδώ στο μαλλιτζάκι. Μπαρδαραδακάκινα. Πολύ ωραία. Αυτά είναι δώρα. Και αυτή είναι η κουβέντα σε Τρόγλι. Ναι. Δεν θα σας χαιρετήσουμε όμως από τώρα. Έχουμε να συζητήσουμε διάφορα θέματα. Καταρχήν, πείτε μου την ευχή που θέλετε για το 2016. Λοιπόν, ατομικά θέλω να μου πείτε. Ατομικά, να μην το παίξετε. Αου, yes. Όλος ο κόσμος να έχει ειρήνη. Εκτός από την παγκόσμια ειρήνη. Που είναι κλασικό, ρε παιδί μου, το λέμε εμείς και οι τύψες στο modeling, ξέρεις τα. Τα πώς λένε. Τι τα λέγατε σε κάποιον είχε AIDS, θυμάσαι. Τι είχε πει. Έλα, δεν θυμάσαι που είχε πει ότι είναι τυχερός. Κάτι τέτοια έλεγε. Τι είχε να πει για τη φτώχεια. Φτώχεια είναι κακό πράγμα. Λοιπόν, καλό είναι να μην είσαι φτωχός. Αν μπορείς, δηλαδή, ξέρεις. Είδα εχθές ένα πάνελ. Η φτωχή είναι λυπημένη και τέτοια. Είδα σε ένα πάνελ το Χριστόφορο, ο οποίος είναι εντάξει πρέσβης του πολιτισμού και της τέχνης του ελλαδικού χώρου. Και των μανάδων. Τι θα ήταν. Ο οποίος είπε, ρε παιδί μου, ότι η γη, εντάξει, λέει, το λέμε συνέχεια αυτή τη φορά, είναι όσο πιο πολύ σημαντικό, ρε παιδί μου, μετά από αυτά που γίνονται, η ειρήνη, να μην γίνεται πόλεμη στον κόσμο, ήταν, λες και έβλεπα ποίημα από παιδάκι δημοτικού. Εγώ θέλω να συζητήσουμε λίγο για την υγεία. Βίβες όταν σκάς τα γάρα, υγεία να έχουμε γενικά, όταν μιλάει κάποιος μπάρμπας, στην οικογένεια σου κάποιος μεγαλύτερος. Τι να κάτσεις να του πεις τώρα μαλακίες, επαναστάσεις, ξεγέρσεις ή να κάνουμε κάτι. Πάω, του λες, υγεία μου, ρε, πάνω απ' όλα, πού να μπλέκεις. Ποια υγεία το αισθάνεσαι αυτό που λέτε. Δηλαδή, τύποι που μας κλέβουν την υγεία κάθε μέρα. Μου λέει αυτή τη μαλακιά που στηρίζουν. Λες αυτούς τους ανθρώπους υγεία. Δηλαδή, σταμάτησε να είσαι υποκριτές, ρε μαλακές. Έλεος, τι υγεία. Όταν λες κάτι να το εννοείς, ρε φίλε, οι τύποι που σου κλέβουν την υγεία, κάτσε και σου λες υγεία, ναι, ναι, υγεία, ναι, ναι, υγεία. Υγεία να έχουμε εννοεί το νοσοκομείο στο Μαρούσι εκεί, κατάλαβες, αυτό είναι. Να είναι καλά τα καλά νοσοκομεία μας, ναι, κάτι να είναι τέτοιο. Καλά το υγεία. Τρία χιλιαρικάκια εξετάσεις αίματος, δεν είναι τίποτα. Είναι για τους... Για τους. Λοιπόν... Αυτά είχα να πω. Πρεζάκια ενδεχομένως. Φίλε Μπού, εγώ θα σου απαντήσω σε αυτό. Εγώ το μόνο που έχω να ευχηθώ, δηλαδή η ευχή που κάνω για το χρόνο, ας πούμε, για όλο τον χρόνο, είναι να ψοφήσουν όλοι έξω, να πεθάνουν όσοι στηρίζουν την εξουσία και το σύστημα, να μην έχουν να φάνε, η μπάτση να πάει 8 ευρώ μηνιαίος μισθός τους και να πάνε να γαμηθούν όλοι μαζί. Να ψοφάνε, να τους βλέπω έξω, φίλε, στα παγκάκια, να κλαίνε και να μην έχουν, ρε φίλε, στον ήλιο μοίρα. Και να περνάω κι εγώ, ρε φίλε, με το μηχανάκι και να τους δίνω και κλωτσιές. Πάρτε τα. Γιατί αυτό είναι. Είναι σκουλίκια, το αξίζουν. Λοιπόν, καλό ψόφο να έχουν όλοι. Όσοι στηρίζουν αυτό το μπουρδέλο, καλό ψόφο. Επόμενος. Ποιος έχει το νούμερο 3, παρακαλώ. Εντάξει, μετά από αυτό δεν έχεις να πεις κάτι.
αγάπη και αγαλία. Έχουν αγαλιάσει ψυχούλες μας εδώ με τον κόσμο. Τι έχετε να πείτε για την υγεία, ρε Γόρετσα, πείτε και άλλοι. Τι παίζει, υγεία, υγεία θα ευχηθούμε. Υγεία πρώτα απ' όλα. Ζητάς υγεία, ρε εσύ, από το σύστημα που σου κλέβει την υγεία. Κάτσε ρε Σιμπού. Από το Θεό ζητάς. Κάτσε. Γιατί έχουμε και το Θεοδόση εδώ πέρα. Θα γιατί έχουμε τρελαθεί. Αλλά... Δηλαδή, αν εγώ ζητήσω, ας πούμε, μην πω τώρα τι να ζητήσω, θα το πάρω. Όχι ρε φίλε, μας δείχνεις όμως την οτροπία σου και τον τρόπο σκέψης σου. Άρα λες μια υγεία που μπορεί και να έχεις. Δεν είναι ανάγκη να φωνάσεις. Μπορεί και να έχεις. Ναι, αλλά συγγνώμη, θύχτηκα. Ναι, αλλά ξέρεις γιατί εδώ έχουμε κάποιους φαντασμένους φίλους που νομίζουν ότι θα τρίψουν το λιχνάρι του Αλάντιν και ότι εδώ πέρα κάτι θα γίνει. Ό,τι και να ζητήσω, όμως το ίδιο θα πάρεις. Πάρε μια υγεία και πολύ σου είναι. Εντάξει, ως εκεί. Μια λοιπόν, κάρτα υγεία. Εγώ να ευχηθώ τώρα για το νέο έτος για μένα, ας πούμε, τι να ευχηθώ. Ελπίζω στη λίστα αναμονής για το Άγιον Όρος που έχω για μεροκάματα δώσει συμμετοχή να με πάρουν. Αυτά, τι να... Μακάρι. Τι να ευχηθώ. Μακάρι. Γιατί αλλιώς θα πεθάνουμε. Γενικότερα, η ευχή ως γενικό θέμα, τι είναι, ας πούμε, απευθύνεσαι σε κάποιον, λες φωναχτά κάτι που απλά εσύ θες. Όχι, μωρέ. Τι, αυτό πάσα. Έχω άποψη. Έχω. Η ευχή είναι η μετάβαση της θετικής ενέργειας, η οποία σχηματίζεται μέσα σε κάποιον άνθρωπο. Χορηγός εκπομπής, άλλωστε, motion. Η οποία μεταδίδεται σε όλους, παιδί μου, σταδιακά. Δηλαδή, είσαι χαρούμενος, προσφέρεις χαρά και ευτυχισμένες ευχές. Είσαι νέος, δίνεις νιώτη. Στο σύμπαν γίνεται όλο αυτό. Στέλνεις κάποια κύματα έτσι στο σύμπαν και αυτό το επιστρέφει πίσω. Τώρα, άμα κλείσει όλη μέρα, όλη μέρα σκατά θα σου είναι. Άμα είσαι χαρούμενος όλη μέρα, θα σου πει λίγο πιο καλά. Όχι ότι ξαφνικά θα σου λυθούν όλα τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον, φίλε, θα είναι πιο θετικά τα πράγματα. Πιθανώς να πάρεις την υγεία, ναι, όντως. Μα υγεία, ρε φίλε, άμα αγχώνεσαι όλη μέρα να πούμε και τέτοιο. Αυτό είναι... λέω. Χωρίς άγχος, πιθανώς να κερδίσεις την υγεία. Ισχύει αυτό, παιδιά. Το άγχος είναι μεγάλο αρνητικός παράγοντας, καρδιακά προβλήματα. Πια όχι μόνο. Όχι μόνο. Πια γιατί ότι υπάρχει πια σε περίπτερο και στο σούπερ μάρκετ είναι καρκινογόνο, ας πούμε. Και λέμε μετά στην υγεία μας και κάνουμε με την κοκακόλα έτσι. Εντάξει, ναι. Αυτό, με τα πλαστικά μπουκάλια, τα αλουμινένια κουτάκια. Λεγκυθινή σόγια παντού. Πρέπει να ασπαρτάμιο σημαντικό. Θα έχουμε και τον καθηγητή αστήρευτο υβριστή σε μια εκπομπή να μας εξηγήσει για τον ασπαρτάμιο. Το καλοκαίρι είχα πάρει μια φορά ζύρο, με είδε με ζύρο και. Ασπαρτάμιο, μη, όχι, ποτέ ξανά. Και από τότε. Κάτι ήξερε. Κάτι ήξερε, ναι. Και από τότε. Μόνο ζύρο έχει ασπαρτάμιο. Η κανονική δεν έχει. Η κανονική όχι. Η κανονική είναι γαμό. Ισχύει αυτό, ναι. Η κανονική, εντάξει, πρέπει να έχει χειρότερα πράγματα, πιστεύω. Είναι αυτή η μυστική συνταγή που δεν ξέρει κανεί. Τσουτσουλόζου που έχει. Μην γελάς. Λοιπόν, θέλετε να ξεκινήσουμε με λίγες ειδήσεις. Θέλετε να πάμε σε ειδήσεις. Είμαστε πολλοί, οπότε μπορούμε συλλογικά. Ωραία. Έγινε 47 ετών ο μαχητής Μίκαελ Σουμάχερ. Έτσι. Δηλαδή, γιορτάζουν και τα γενέθλια υπολογιστών. Λοιπόν, ζει, θα εγκαινιάσει, έχουμε ξαναπεί το Grand Prix, την καινούργια πίστα που θα είναι στη Δραπετσόνα, νομίζω. Αυτό ζει, σε κόμμα, ρε. Όχι, ρε, πιο κόμμα, ρε. Συνήλθε. 47 χρονών μαχητής, λέμε εδώ. Άρα, σε λίγο καιρό έρχεται Ανάσταση, τώρα τι... Είναι κάποια χρόνια με κάποια υποστήριξη, βέβαια λέει ότι αλληλεπιδρά με τους οικείους τους. Και αυτά βέβαια αλληλεπίδραση μπορεί να είναι ένα τικ μυϊκό από την ακινησία της μούμιας, αλλά δεν πειράζει. Μιχάλη, είμαστε μαζί σου. Μιχάλη, κάνε πάλι τη Φεράρι η πρώτη. Έτσι. Εντάξει, οδηγός. Οδηγάρα. Φίλε, εντάξει. Μετά από τον Άιλτον Σένα που πέθανε σε εκείνη τη στροφή, ρε παιδί μου, ξέρετε. Οδηγάρα, μπράβο. Εντάξει, όχι, ο Σένα. Ο MotoGP, ποιο ήταν αυτό που είχε πεθάνει στο MotoGP που τον έχει πατήσει ο Ρώση. Που ήταν και φίλο του Ρώση κιόλα. Ναι, αυτό πατήσει... με την Αφάνα, τώρα δεν θυμάμαι το όνομα. Το πίσω τον Κώστο Κράνο. Ναι, ναι. Είχε φύγει σε στροφή και είχε έρθει ο Ρώση από πίσω και το μπάτσε στο κεφάλι κάτω σύνταν. Και το Κράνο το έφυγε. Ήταν μπροστά από το Ρώση. Ναι, ναι. Άρα θα τον νίκαγε. Όχι, εντάξει, ατύχημα ήταν. Μερικά η πάτα του το κεφάλι, ρε. Όχι, εντάξει. Πήγε να φύγει στη στροφή και το κράτησε, ρε παιδί μου. Αφού έλεγε τελείως δοξά. Δηλαδή δεν έφυγε από πίσω με τίποτα, ας πούμε. Ο Ρώση ήθελε να σταματήσει και τότε έλεγε ότι ήταν η τελευταία του χρονιά, ας πούμε. Και λογικό, εντάξει. Δεν τρώμε και έναν. Έχουμε κερδίσει με αυτόν τον τρόπο. Με σούζα. Ξέρεις, να είμαι τελευταίος και να βγαίνω πρώτος. Δεν έχω κερδίσει να φάω και έναν στον δρόμο. Εντάξει. Όχι, φιλιά και στο Βαλεντίνο. Γεια σου, Βαλεντίνο.
Γεια σας, αγόρι μου. Μας ακούει και αυτός. Τρογλωδίτης κι αυτό. Γνωστός τρογλωδίτης, ο Βαλεντίνο Τρόση. Στρόση. Θεοδόση, τι έγινε, πες μας κάτι κι εσύ. Κάθεσαι εκεί πέρα στον υπολογιστή, έχεις μπει μέσα ένα με την τεχνολογία, έχεις γίνει πια. Θεοφάνη αύριο. Και βλέπεις θεματάκια, ανοίγεις ποιες εκκλησίες έχει. Πήγες για τα καλάντα σήμερα. Και γιατί θυμιατίζεις από τώρα. Όχι, δεν είμαι πλέον σε αυτή την ηλικία, αλλά... Γιατί είναι με ηλικία τα καλάντα. Εντάξει, είδαμε τώρα με την κρίση έχουν βγει έξω κάτι μάντρα χαλέ, κάτι... Έχουν βγει διάφοροι τώρα για... Εγώ παρατήρησα ότι οι μειονότητες πλέον λένε τα κάλαντα. Δεν είναι ρατσιστικό σχόλιο αυτό. Είναι προφανώς. Ότι τα δικά μας τα μαλακισμένα είναι snob πολύ, ας πούμε. Φοβούνται από... με τους... Χαλάς το image. Μην χαλάς το image είναι το θέμα. Λέει ότι 12 χρονών εγώ έχω βυζιά να λέω για κάλαντα. Δεν γίνεται, ας πούμε. Δεν πάνε μαζί για αυτά. Φοβούνται με τα ψηρίσει ο μαντραχαλαίος Θεοδόσης. Μάρκος... Περιμένει στη γωνία. Μάρκο Σιμοντσέλη. Έτσι λεγότανε. Ναι, ο Σιμοντσέλη, ναι. Υπήρχε αυτή η λέξη κάπου στο μυαλό μου. Μπορεί να μου θύμιζε μακαρονάδα, μπορεί να μου θύμιζε. Ναι, και εγώ κάτι έτσι. Αυτό... Αλλά ναι, ναι, αυτό ήταν. Το διπλωτσέκαρα, μην είναι μακαρόνια και κάμια μαλακία στον αέρα. Σίγουρα αυτό είναι. Σίγουρα. Λοιπόν, θέλετε να πούμε κάτι για την επικαιρότητα τώρα. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Μετά το φίλο μας το Σουμάχερ. Για πες. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ να έχει ντυθεί ο παλικάρης παπάς, να είναι στο Πειραιά αύριο, να ρίχνει το σταυρό και να βουτάνε ο Άνθιμος, ο Ιερώνυμος και ο Βαρθολομαίος, ποιος θα τον πιάσει. Και να τον τραβάω με σκηνάκι και να τον στρολάρω. Και να κολυμπάνε, να κολυμπάνε, να κολυμπάνε. Πραγματικά αυτό θέλω να ευχηθώ για την αυριανή μέρα. Θυμάμαι επίσης Θεοφάνια με Γλέτσο που τον ρίξαν το σταυρό 3-4 φορές, το θυμάστε. Ναι. Για να τον πιάσει και μετά τον είχε ρίξει και πάνω του κιόλας για να είναι σίγουρο. Ο παπάς. Πάντως, εγώ νομίζω. Θα Τζόκερ. Τόσο τυχαία. Εγώ νομίζω πάντως ότι όλα τα ορθόδοξα αδέλφια και αν μαζευτούν και ας πηδήξουν, άμα είναι ο Βλαδίμηρος εκεί κοντά, θα πάει μόνο στο σταυρό πάνω. Γιατί ο Βλαδίμηρος είναι ο ηγέτης μας. Πώς είναι το φωτόσπαθο στο Jedi, ναι, ρε, έτσι, αφού... έτσι θα γίνει ο σταυρός. Μαγνήτης είναι ο Βλαδίμηρος. Η δύναμη είναι ισχυρή μέσα του. Η θάλασσα θα γίνει κόκκινη και ο σταυρός κατευθείαν. Μόλις τον πιάσει, όχι από πριν. Ναι, ναι. Και η Κωνσταντινούπολη θα μας ανήκει μετά από εκεί. Έχετε δει ότι κυκλοφορεί την αθάνατος άλλωστε ο Πούτιν. Έτσι, έχει βγει και στα καθεστώτικα. Α, το μάθανε και οι υπόλοιποι. Στο Star κυκλοφόρησε. Αφού παίζουν φωτογραφίες από το 1800, να πούμε. 1928. 1928 το εντάξει, ναι, ναι. Συγγνώμη, το παρατράβηξα. Ανιστόρητα. Και τι έκανε εκεί, για πες μας Θεοδόση, τι, δηλαδή τότε που ζούσε, σαν τι ήταν. Στον πόλεμο ήταν. Α, στον πόλεμο. Υπάρχουν διάφορες πόζες. Ήταν πολεμιστής, διάφορα. Έχει πέρασει διάφορα στάδια. Παγκόσμιο στρατιώτη. Θάνατος είναι η Δράκουλα. Λοιπόν, σαν την Μπάρμπι, δηλαδή. Ακριβώς. Ρε εσείς, είναι μια καινούργια ταινία, η οποία θα προβληθεί αρκετά χρόνια μετά. Στα οποία οι Ρώσοι φυσικά επιστήμονες οι γαμάτοι με την παιδεία που είχε ο κομμουνισμός έχουν αναπτύξει χρονομηχανή. Και θα πάει πρώτο στο Ορθόδοξο αδέλφι μας, θα γυρίσει πίσω. Εντάξει, θα κάνουν μερικά αποτυχημένα τέτοιο. Και θα γυρίσει και θα συμμετάσχει σε διάφορες μάχες. Θα βγαίνουν φωτογραφίες μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι είναι ο τύπος ο οποίος απελευθέρωσε τη Ρωσία από τους Ναζί. Απελευθέρωσε, ξέρεις. Και θα δούμε ότι σε όλες αυτές πλέον θα γυρίσει πίσω στον χρόνο και θα αλλάξει την ιστορία και θα είναι πάντα ο Πούτιν. Αυτό είναι. Είναι η πρώτη απόδειξη. Το φανταζόμαι σε Stalin mode. Με τον Πούτιν με μουστάκι, ξέρω εγώ και τέτοια. Καλά, που ξέρεις, σε λίγα χρόνια μπορεί να γυρίσει στο παρελθόν ο Πούτιν, να αλλάξει την ιστορία και να μην υπάρχει Στάλιν, να υπάρχει Πούτιν. Α, με αυτή την τεχνολογία που διαθέτει η κόκκινη αρκούδα. Καταρχάς, σε 10 χρόνια θα γίνει μόδα η μουστάκα. Μπαίνουμε στα 20 σιγά-σιγά. Άμα πάμε 100 χρόνια πίσω, το ίδιο ήταν. Μουστάκι, πουκαμισάκι, καδένα. Πολύ καλή πάντως. Έτσι πάει η φάση. Η μόδα, έχουμε πει, κάνει κύκλους, γυρνάει. Ό,τι μένει από ύφασμα την προηγούμενη χρονιά, το πλασάρουμε του χρόνου και το κολλέμε μόδα. Πρέπει, φίλε, να είναι γαμό της φάση να είσαι αρχιμόδιστος, ας πούμε. Αρχιμαλάκα. Σε φάση μου, τι μαλάκια να φτιάξουμε φέτος. Δίνεις τα πάντα, ξεκινάς και ρίχνεις. Μέτρ μετά, κατάλαβες. Πώς? Μέτρ. Να δω πόσοι θα φορέσουν αυτή τη μαλακία που φτιάξα φέτος. Μετά εσύ θα ζωγραφίζεις με κλειστά τα μάτια και θα βγάζεις τις πιο ακριβές τοαλέτες και φορέματα. Γιατί είναι τέχνη, ρε μαλάκα. Εσύ δεν είναι τέχνη το ρούχο. Τέχνη, ρε. Εννοείται. Τέχνη, ρε μαλάκα. Τέχνη. Πάμε σε μια είδηση. Πάμε, ναι. Πάμε στα μικρά κρύα ανέκδοτα που πλασάρουν εδώ κάποια τέτοια. Θα τα πω πολύ γρήγορα. Δεν θα περιμένω να τα... Να τα πιάσουμε. Ναι. Λέει. Το Big Bang ήταν πιο ισχυρό από ότι μια συναυλία των Motorhead. Λοιπόν, σοβαρά όμως, αυτά είναι δηλώσεις. Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκακιού, Ιλιουμζίνοφ, πιστεύει
Ό,τι οι εξωγήινοι έχουν φέρει εφεύρει το σκάκι. Ωραίος. Καλό. Μπορεί. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του γαλλικού σκράμπλ δεν μιλούσε γαλλικά. Η αρχαία ελληνική θεραπεία για το καταράκτη ήταν να ρίχνουν ζεστό σπασμένο γυαλί στα μάτια. Προχώ. Υπάρχουν... Έφυγε ο καταράκτης, έχανε και το μάτι όμως. Ναι, ναι. Το πινκ πονκ απαγορεύτηκε στην Σοβιετική Ένωση από το 30 έως το 50 με την αιτιολογία ότι ήταν επιβλαβής για τα μάτια των ανθρώπων. Ναι ρε, έχεις δει ποτέ πινκ πονκ? Πολύ μικρό το μπαλάκι. Κυριάκος μετά με τα μάτια. Με βλέπει πολύ πινκ πονκ μικρός ο Κυριάκος. Και εγώ από εκεί το παθα, τι νομίζεις? Το λευκό χρώμα φορέθηκε στο Wimbledon ώστε να αποκρύπτει ότι οι γυναίκες υδρώνουν. Στο Λονδίνο το 19ο αιώνα το ψεύτικο παγωτό κατασκευαζόταν από πουρέ γογγίλια. Ο Kim Jong-un είναι ο μόνος άνθρωπος στη Βόρεια Κορέα που λέγεται Kim Jong-un. Πάτα το κουμπί, πάτα το. Τα τέσσερα συνηθέστερα ονόματα ταξιτζίδων στη Νέα Υόρκη είναι Μοχάμαντ, Μοχάμαντ, Μοχάμαντ και μαντέψτε. Μοχάμαντ. Αλή δεν έχει. Ούτε ένα αυτοκίνητο δεν κατάφερε να απολυθεί από τον Μπαζ κάποιον τους 6 μήνες που εργάστηκε ως πολιτής αυτοκινήτων μετά την επιστροφή του από τη Σελήνη. Οι περισσότεροι άνθρωποι παρακολουθούν το διαδίκτυο για την κινέζικη κυβέρνηση από ό,τι υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις της. Το πιάσατε? Κατασκοπεύουν όλο το διαδίκτυο παγκόσμιο για να ξέρουν τι παίζεται. Πολύ περισσότεροι από το στρατό που θα είναι κάποια εκατομμύρια. Τι να πούμε, τα μάτια του Albert Einstein βρισκόταν σε μια θηρίδα ασφαλίδα στη Νέα Υόρκη. Αν ενδιαφέρεται κάποιος. Γιατί, τι φάση? Μπορεί να τα κάνεις κανένα κόσμημα, μωρέ, για την κυρά σου, ξέρεις. Τα... Ή σκουλαρίκια. Κομπολόι, ναι, ναι, ναι. Όχι κομπολόι, πώς λέγεται. Το γάλα των δελφινιών είναι τόσο παχύ όσο μία οδοντόκρεμα. Έτσι. Το μπάνιο έχει σκοτώσει περισσότερους ανθρώπους από τη δρομοκρατία. Τέλος, εδώ τελειώνω. Λοιπόν, αυτό θα μπορούσε να ήταν τίτλος. Ναι, δηλαδή, αυτό είναι σαν να σου λέω ότι, παιδιά, παντού κυκλοφορεί ο θάνατος. Γύρω είσαι ένα, όσο ζεις, τόσο πεθαίνεις. Δηλαδή, από κάθε στιγμή που προχωράς στον δρόμο, μπορεί να πέσει μια γλάστρα. Ξέρεις τώρα, Ταραντίνο. Μπορεί να πέσει αυτό, να γλιστρήσεις, να σπάσεις τον αυχένα σου. Είναι πολύ δύσκολο. Άρα, μένουμε σπίτι όλοι, δεν κάνουμε τίποτα. Και άμα γίνει σεισμός, ρε. Και άμα γίνει σεισμός. Σεισμό, έχεις αγοράσει το υπέροχο αυτό τραπέζι που γίνεται και καπάκι. Έχω δει και αυτό το κρεβάτι τώρα που γίνεται. Που... Επιτόπου που κλείνει. Κλείνει καπάκια. Γαμάτο. Έχεις μέσα κονσέρβες, νερά και τέτοια και κομπλέ. Τους φίλους μπορεί να έχεις. Αν εκλοπτήσει αυτό και τελειώσουν οι προμήθειες που έχεις. Θα πεθάνεις αργά αργά και πεθάνεις. Θα σε ακούσουν οι ειδικοί οι σκύλοι και τα αιμάκτα τρελά που σώζουν τον κόσμο. Θα έχεις φυρίχτρα, ρε, δεν μπορεί. Έχεις φυρίχτες, θα έχεις από κάτω. Τι, από κάτω θα έχεις λάνα, παίζεις με τους φίλους του Diablo 3, ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις. Δεν θα έχεις τα σε βρούνε. Νομίζω ότι... Είσαι μαλάκας και έχεις φάει τις προμήθειες, ξέρεις, από ξέρεις κάτω το κρεβάτι, κοντά είναι όλα. Α, ναι, και αυτό, ρε. Θα έχεις μόνο λάν μετά, εντάξει, κάτι γι' αυτό. Να πω κάτι που μας ήρθε με μήνυμα, θα μπορούσε να ήταν και τίτλος τρολοίδης, αλλά δεν είναι. Χίλαρη Κλίντον, εάν εκλεγώ, θα πω όλη την αλήθεια για τους εξωγήινους. Το είχα για μετά. Το είχες για μετά, sorry, ναι. Μας το στείλανε τώρα. Δεν πειράζει. Τα σπάει, ρε φίλε. Είναι αυτό. Τι τα σπάει, γιατί θα αντιμετωπίσει ο Λάιτ, δεν κατάλαβα. Καταρχάς... Μιλάμε για πολύ σημαντικά πράγματα. Παιδιά, εδώ είναι σημαντικά θα για εμά. Βγάλει αρχεία CIA, FBI. Εγώ τα ξέρω ήδη, ρε φίλε. Ο Κλίντον ήταν σε εξωγήινο, έτσι αλλιώ δεν με λέγανε. Και μαζί με την άλλη, κάνουν σε εξωγεινάκια. Λοιπόν, και, δεν έχει ξεκινήσει κατά τύχη καινούριο κύκλο το X-Files. Γενικότερα, εντάξει. Όταν θα είναι για τις εκλογές. Τον καρκίνο τον θυμάστε, όταν θα σας δείξουν ότι αυτός ο τύπος όντως... Το μαύρο αυτή η λίτσα που έμενε στα μάτια. Αυτός που κάπνιζε όλη την ώρα, ο καρκίνος ο τύπος, ξέρεις. Τι να σου πω, παιδιά, θα ζήσουμε σημαντικά πράγματα. Για να καταλάβετε ότι για να χτυπήσει τον Τραμπ, η Κλίντον λέει τέτοιο πράγμα. Για να τα ζήσουμε πρέπει να βγει. Άμα δεν βγει δεν θα πει τίποτα. Πες. Τρίκ. Τι έχει να πει η θρησκεία για τους εξωγήινους, ρε εσύ? Μέχρι να τους δούμε και να μπορούμε να πούμε κάτι για αυτούς, ως τότε μόνο η Εκκλησία έχει την απάντηση. Αν φανεί ότι υπάρχουν έξτρα, ας πούμε, πηγές ζωής αυτό τον πλανήτη, τότε σίγουρα θα είναι αλλόθρεσκοι. Οπότε...
Πάλι. Βέβαια, μετά πρέπει να αλλάξει και η Καινή Διαθήκη και όλα αυτά τα ιερά βιβλία. Πρέπει να αλλάξουν αν υπάρχει κι άλλο. Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό θα είναι όμως μια αποκάλυψη. Θα είναι update. Θα το δώσω κάνω update. Συνδέεται με την αποκάλυψη, ίσως γενικότερα. Και ίσως τότε να έχει κατέβει κάποιος από πάνω να μας φέρει τα καινούργια βιβλία. Τα καινούργια ντράγκια. Τα καινούργια LSD τρυπάκια. Καινή Διαθήκη version 1,2. Ναι. Όταν λέμε πάνω, εννοούμε ιονόσφαιρα. Το expansion. Γάμισε τα. Λοιπόν, πάει αλλού. Λοιπόν, τα χαμένα κεφάλαια φάση. Έτσι. Θα έρθουν εξωγήινοι και θα μας λένε ότι είναι οι αρχάγγελοι. Λοιπόν, θα, δεις. Θα μείνω στους γήινους όμως και θέλω να μου απαντήσει κάποιος ποιο ζώο σκοτώνει κάθε χρόνο περισσότερους ανθρώπους. Υποπόταμος. Το ξέρω. Ορεινόκερος. Το κουνούπι, παιδιά. Υποπόταμος. Λοιπόν, θα καταλήξει κάποιος στην απάντηση που πιστεύει, ας πούμε. Υποπόταμος. Έντομο ή λέγεται. Είπαμε οποιοδήποτε ζωικό. Ήταν quiz για το κοινό που τα απαντάμε εμείς, γιατί είμαστε πολύ σήμερα. Το κουνούπι είναι τότε. Κουνούπι. Και εγώ κουνούπι. Υποπόταμος. Κανείς άλλος. Άνθρωπος δηλαδή, π.χ. Όχι. Όχι. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν σκοτώνει, πιστεύεις. Το όχι, τα περισσότερα και πάλι το κουνούπι νομίζω. Εγώ εντάξει είδα την απάντηση. Είδε την απάντηση. Λοιπόν, ο υποπόταμος σκοτώνει μόλις 500 το χρόνο. Καλά είναι, καλά είναι. Όταν ο καρχαρίας 10 και ο λύκος και το λιοντάρι 100 μαζί με τον ελέφαντα. Ο κροκόδιλος σκοτώνει 1000. Οι σκύλοι σκοτώνουν 25.000. Τα φίδια. Τα φίδια 50.000. Η μύγα τσετσέ μόλις 10.000. Συγγνώμη, πώς σκοτώνει η μύγα τσετσέ τώρα, πας τρελάρεις, μαχαίρι, σκάι. Από τον κίτρινο πυρετό πεθαίνεις. Ο άνθρωπος 475.000 ανθρώπους σκοτώνει το χρόνο. Μαζί μόνο με τις εκτρώσεις. Πολύ καλό, γιατί μαζί με τις εκτρώσεις νομίζω μπορεί να φτάσει τα κουνούπια. Για πες. Τα κουνούπια είναι στις 725.000. 475.000 είναι ο άνθρωπος. Οπότε αν βάλουμε και τις εκτρώσεις, ναι. Καλά, αν σκεφτείς τώρα το και... Το πεταμένο σπέρμα, μην το ξεχνάς αυτό. Σκέψου, αν σκεφτείς... Καλά, το πεταμένο σπέρμα της εκατομμύρια τη μέρα. Αν σκεφτείς και πόσες έγκυες γυναίκες πέθαναν από βόμβα, ας πούμε, αεροπλάνου, είναι και άλλοι άνθρωποι. Σωστά, ναι. Ναι, είναι ταινία επιστημονικής φαντασίας. Άρα το κουνούπι είναι ίσα-ίσα περίπου. Είναι καλό το κουνούπι σε σχέση με εμάς, τι ήθελες τώρα, πού ήθελες να το στηρίξεις. Το κουνούπι μια μέρα, αλλά και εμείς ζούμε 70 χρόνια. Μια μέρα ζει το κουνούπι. Πάνω κάτω. Μια μέρα και με τις πέτες στις 5 φορές, μάνα κατά πάνω. Είναι το ίδιο, είναι το παιδί του. Γιατί μόνο τα θέλει σε μια μέρα. Ναι. Να θυμίσω, εντάξει, επειδή είμαστε πολύ, καλό είναι να μιλάμε στο μικρόφωνο κεντρικά και ευθεία και όχι πλάγια και 2 μέτρα πριν. Κάνω το Margin Boo, μου κάνει μπίνκο, μπράβο. Και όχι ο ένας πάνω στον άλλον. Επειδή εκεί καλά, ξενερώσαν όλοι. Καλά μας την είπες, πώς να το κάνουμε. Εμείς το κάνουμε όπως θέλουμε, ρε φίλε. Δεν ξέρεις πώς είναι η φάση. Εντάξει, εγώ σας ακούω εδώ πέρα, για αυτόν που δεν ακούει που είναι σπίτι του. Η ακροάτρια το είχε πει κιόλας ότι δεν θέλει ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν μπορεί να με την εξάχρονη κόρη. Άσε να την ακροάτρια τώρα, δεν θέλει ο ένας πάνω από τον άλλον. Πίσω από τον άλλον όμως μια χαρά. Ω, σεξισμός εδώ. Δεν είναι σεξισμός. Είναι ρε φίλε ότι εντάξει. Από πίσω και από κάτσε πίσω. Να ακούει... Δεν θέλω ότι φλούμε τώρα. Κάτσε να ακούει πάλι εξάχρονη κόρη. Θα σου πω, θα πάρει τηλέφωνο. Να πάει να γαμηθεί το καριολάκι. Oh. Πάρε ρε. Πληρώνει το μεδούλι σήμερα. Όχι, οι νίντζα πληρώνουν γι' αυτό επειδή είναι πολύ αρχίζει. Προκαλώ να πάρει τηλέφωνο. Σοκάρε το κόσμο, παιδιά. Μη σοκάρετε τον κόσμο. Εντάξει, καλά είναι. Πέρασαν γιορτές, τώρα έχουν χαλαρώσει. Κουραμπιέδες. Μελό. Ραμό. Κάνε κάτι φασίστες, λέει, επίθεση όταν είχε κλείσει μετά τα πάρτι για αυτά που είχε κάνει εδώ στο Βύρονα στην ανάληψη, στην κατάληψη. Έτσι. Ωραία. Τι φάσε 7 το πρωί, 8. Όχι, 4-5. Σκάσανε. Έτσι υπάρχει ανακοίνωση. Βλέπουμε ότι έχουν κάνει τον τελευταίο καιρό όλο στο χάσιμο και στο κάψιμο. Έχουν κάνει σε πολλά στέκια επιθέσεις και αυτά. Νύχτα, βράδυ, ξέρετε πώς είναι αυτά. Σιγά-σιγά όταν έχει κόσμο. Και θυμάμαι στον Μπερντέ όταν είχαν έρθει που αφήσαν και 2-3 μηχανάκια μπόνους και τέτοια. Στη Βίλα Ζωγράφου έγινε αυτό. Βίλα Ζωγράφου. Στον Μπερντέ έχουν κάνει άλλες καμενιές. Έχουν ρίξει διάφορα μέσα και δεν έχουν σκάσει. Έχουν σπάσει την τζάμια μέχρι εκεί. Εντάξει, αυτή είναι. Και γενικότερα τώρα.
πρέπει να ακούσουμε τα βιταμερισμένα εξωτικά να λένε σε μια δόση μακαρένα. Αν έχεις ένα φίλο να ζηστεί. Δεν ξέρουμε. Δώσ' του μίλιο με φαρμάκι πολύ. Φαρμάκι πολύ. Τώρα είναι η ώρα. Τώρα είναι η ώρα. Λοιπόν, αυτό θα το αφιερώσουμε πιο μετά αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, θέλω να έχω κολλήσει τώρα, εντάξει, αν και έχει περάσει πολλή ώρα, να πούμε ένα για την επικαιρότητα, κάτι που με έχει απασχολεί πολύ, το οποίο είναι το ασφαλιστικό ζήτημα και το καινούριο που περνάει ο αγαπητός κύριος Κατρούγκαλος και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι, όπως τα βλέπεις τα ασφαλιστικά, απ' αριστερά αυτό. Ναι, και το οποίο, ρε, εσείς ξέρεις, θα είναι μια ψαγμενιά, θα είναι κάτι πολύ όμορφο, το οποίο, ρε παιδί μου, αν... Πριν από ένα χρόνο, δύο μιλάγανε. Τώρα μιλάμε είναι επί τέσσερις φορές παραπάνω. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι, ξέρεις, σε αυτές τις συνθήκες θα χάσουν πάρα πολλά λεφτά. Πλέον, ναι, παιδί μου, μη μπούμε τα κλασικά λες και γράφουμε κείμενο και αναστοιχημείτε. Το προσωπείο του ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει. Είδαμε από πίσω τον νέο φιλελευθερισμό. Και κάτι σαν ιδέες. Οι τύποι, νομίζω, τώρα πραγματικά, αν έχουν το θράσος. Υπάρχουν τύποι γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούνε κάποιοι κρυφοσυριζέοι. Να έχουν μέσα ροζ καρδούλα. Κάτι ξέρεις, να είναι τέτοιο. Με κόκκους ροζ και πράσινο. Και ακόμα, πραγματικά αν ακόμα πιστεύουν να το κοιτάξουν. Έχουν πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα αν νομίζουν ότι αυτή εγώ, πάντως, έχουν καμία σχέση με τη διαχείριση της κατάστασης. Συγγνώμη, η τελευταία δικαιολογία που έχω ακούσει από ο ΖΕΟ είναι ότι και θα ήθελες δηλαδή όλα αυτά τα κακά μέτρα να τα παίρνει μια δεξιά κυβέρνηση. Γιατί ότι τώρα πέναγε... μας προσέχουνε, ρε. Δεν κατάλαβες που θέλω να καταλήξω. Τώρα προσέχουνε, ρε. Αν τα παίρναγε μια δεξιά κυβέρνηση αυτά, εδώ πήγε ο Σαμαράς καλύτερα να θα κάνει τα το 1 τέταρτο και στο δρόμο θα γινόταν και εγώ ήταν ο δρόμος, ρε εσύ. Τώρα η φάση έχει πάει επί 4. Πραγματικά δεν χρειάζεται να το πούμε αριθμητικά. Η φάση είναι 4 φορές χειρότερα όλα αυτά τα μέτρα. Όχι μία. Μύρα, αλλά δεν θέλουν τα παιδιά, ρε. Τα κρίζουν, ρε. Χειρότερο. Καλά τα λέγει και ο είναι η πρώτη χρονιά, ρε, παιδιά. Είναι η πρώτη χρονιά. Αφήστε το παιδί να οριμάσει να στρώσει, ρε μαλάκα. Δεν ξέρει ακόμα. Πείτε μου γιατί. Είναι ποδοσφαιριστής, είναι, ρε μαλάκα. Πείτε μου γιατί, αν ήταν ο Σαμαράς, θα κεγόταν η Αθήνα κάθε μέρα και τώρα με τον Αλέξη. Δεν μας αρέσει η φάτσα του. Μόνο free hugs. Γιατί είναι εξωγήινος ο Σαμαράς, το ξέρουμε αυτό καταρχάς. Είναι πράκτορας δικός του. Δεν είναι τυχαίο που είχε πει ότι θα ανοίξει το κέντρο έρευνας διαστήματος στην Καλαμάτα. Το ξέρετε αυτό, ε. Εκεί είναι που τα περισσότερα. Καλύτερη τοποθεσία η Καλαμάτα. Στον Ταΐγιο, το πάνω. Τι τώρα, δεν ξέρεις γιατί δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ πες, δεν γίνεται γιατί, τίποτα. Πες μα πάντα. Γιατί είπε στους κουκουλοφόρους ο Αλέξης ότι εντάξει παιδιά τώρα είμαι εγώ πάνω. Μην πάτε, μην γκέτε. Ωραίος. Ωραίος. Ωραίος ρε Χριστιανέ. Ωραίος ρε Χριστιανέ. Τα λιγουρεύεστε! Τα λιγουρεύεστε! Σήμερα πουλάμε Θεοδόση! Εγώ πάντως πιστεύω ότι είναι αριστερή, αλλά είναι μάλλον αριστερόχειρες πρέπει να είναι, όχι αριστερή. Κάτι τέτοιο ξέρω. Οι αριστερόχειρες είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περισσότερο focus στο ping-pong. Στα καλλιτεχνικά και σε αυτά. Οι αριστερόχειρες. Γιατί λειτουργεί ναι. Περισσότερο δεξιό. Μα είναι μια τέχνη η ελληνική δημοκρατία. Δεν καταλαβαίνω. Και η καταστροφή είναι τέχνη. Ναι. Η δημιουργική καταστροφή ή σχεδόν και καταστροφή. Η καταστροφή γενικότερα είναι τέχνη. Άρα αυτό που κάνουν μπορεί να θεωρηθεί τέχνη, κατά με τουλάχιστον. Είναι τέχνη. Αυτή νομίζω ότι κάνουν διαχείριση, ρε παιδί μου, κάποιων πραγμάτων. Αλλά... Αυτό είναι. Κάνουν διαχείριση στους μαλάκες. Που οι μαλάκες είναι όσοι τους ψηφίζουν. Που πιστεύουν. Ντάξει, βασικά δεν πιστεύουν ότι θα αλλάξει κάτι. Απλά τους ψηφίζουν γιατί σου λέει να πάρουμε κι εμείς ένα κομμάτι ψωμί, κάπου θα μας διορίσει ένα παιδί, κάτι θα γίνει. Ακόμα αυτή η νοοτροπία είναι που μας έκαμε ουσιαστικά. Αυτό. Τα έχει πει ο Πανούστρα για την πολιτική. Είναι βρώμικη δουλειά. Τους έχουμε βάλει εκεί πέρα. Τώρα να ασχολείς όλη μέρα με μίζες, με μαλακίες, να τρέχεις από εδώ. Τους έχουμε βάλει εκεί πέρα, κάνουν αγκαρία και εμείς εδώ αράζουμε. Όχι, σκέψου ρε. Τόσα χρόνια τρως ρε παιδί μου φέτα. Φέτα. Και βλέπεις ότι υπάρχει και καρπούζι. Και παίρνεις και καρπούζι, τρως και λίγο καρπούζι. Και τελικά επειδή σ' αρέσουν και τα δύο, παίρνεις τσίπρα με καμένο. Καταλαβες. Φέτα με καρπούζι. Και πέδεσε το γλυκό, μα χαμάει. Ποιο είναι η φέτα και ποιο το καρπούζι. Αυτό τώρα. Το κοινό να αποφασίσει. Α για τσίπρα, Β για καμένο. Α για τσίπρα. Καρπούζι, Α. Ναι. Καρπούζια δηλαδή. Ναι. Αυτό. Μάλιστα. Το τυρί μάλλον πρέπει να είναι ο καμένος. Θα ήταν ροκφόρ. Το τυρί πρέπει να είναι ο. Και το καρπούζι πρέπει να είναι ο Τσίπρας γιατί ήταν μάπα. Α, ναι. Αγγελδάμα, ποιοι το είχαν βγάλει. Ακέπ. Ακέπ, sorry. Αυτή είναι λαέ. Τελικά ήταν λαέ αυτή, αποδείχθηκαν. Ναι, ναι. Τρεις κουφάλες σε ένα δέντρο. Την έχεις δει αυτή. Τρεις κουφάλες σε ένα δέντρο. Εφάνταστες αφήσεις κοσμήσαν το κέντρο. Με πληροφορούν από το Control ότι πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις. Για πάμε. Να επιστρέψουμε. Πιο ωραία. Άντε. Το Control. Α, ναι, ναι. Πήρε τηλέφωνο ο διευθυντής και είπε ότι. Ναι, ναι, συγγνώμη. Παπά, όταν μεγαλώ
σε θέλω να γίνω πετυχημένος τρασλοδίτης σαν τον Magic Boo. Θες να γίνεις DJ, θες να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός, θες να γίνεις hacker, θες να γίνεις συλλέκτης μανταριών, θες να γίνεις πετυχημένος τρογλωδητής. Έλα τώρα κι εσύ στο ElectroGlee. Μέσα σε 2 χρόνια έμαθα να παίζω τέτρις με ένα χέρι. Με το άλλο... Είμαι 3,5 μήνες, 16 ώρες και 57 δευτερόλεπτα στο ElectroGlee. 59, 60... Είμαι 6 μήνες στο ElectroGlee και έχω μάθει να χτυπάω ελεκτές. Αποφύτησα πριν από 3 χρόνια το ElectroGlee και αύριο έχω την πρώτη μου συνέντευξη. Είμαι 2 χρόνια στο ElectroGlee και έχω μάθει τέλεια να χειρίζομαι ηλεκτρονική φυσαρμόνικα. Πλέον με ζητάνε σε πανηγύρια. Είμαι 4 χρόνια στο ElectroGlee και έχω μάθει να ραπάρω καλύτερα από το Θεοδός. Μετά από 1 χρόνο σπουδών στο ElectroGlee, έμαθα επιτέλους πώς θα χειρίζομαι το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Είμαι 4 χρονών και θέλω ο Άγιος Βασίλης να μου φέρει ένα τρογλωδίτη. Σ' αγαπώ, Άγιε Βασίλη! Επιστρέψαμε κουβέντα στην Τρόγλη. Κουβέντα στην Τρόγλη. Κανονικά τώρα τελείωνε, αλλά έχει τελειώσει μόνο η πρώτη ώρα, γιατί είμαστε τέτοιοι. Ναι, θα το συνεχίσουμε. 93,8 στα FM κατελημένη συχνότητα. www.radio98fm.org. Εκεί μας στέλνετε το μηνυματάκι σας. Το επικοινωνούμε, σας μιλάμε, σας αγαπάμε. Σας εκτιμάμε. Ναι. Και σας αγαπάμε. Σε αγαπάω, σε εκτιμάω, σε σέβομαι, γαμώ τον Αντιχριστό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Και σας πάμε. Και σας πάμε και τα σπάμε με τα σκάμε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Νομίζω είναι καλή ώρα για να κάνουμε τους τίτλους ειδήσεων και να σχολιάσουμε. Εκφωνητές Majin Buu και Καγό Κομεδούλη. Μιλάμε κοντά στα μικρόφωνα, χαλαρά. Λατρέψτε τους. Και όμορφα. Ειδήσεις. Ο Κύβος ερήφθη. Η τελική μάχη μεταξύ Μεϊμαράκη και Κυριάκου θα διεξαχθεί την Κυριακή. Βάσιμες πληροφορίες αναφέρουν ότι Μεϊμαράκης θα χρησιμοποιήσει το ιερό τσεκούρι των Άνων, ενώ ο Κυριάκος το τόξο του Λέγκολας. Ο Πάνος Καμένος ανακοίνωσε πως θα μετατρέψει τη στρατιωτική θητεία σε 3 εξάμηνα. Η Φόφη Γεννηματά σοκαρισμένη δηλώνει ότι ενώ πήγε να κάνει πλαστική εγχείρηση για να βγάλει την κρεατοελιά που είχε, ανακάλυψε ότι η ελιά ήταν κομμάτι του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Σιμίτη και είχε κολλήσει πάνω της μετά από παλαιό συντροφικό φιλί. Ευνοϊκή η σημερινή νύχτα για τους σκορπιούς, η υπόλοιπη τον μπούλο. Ο Βλαδίμηρος της καρδιάς μας στο τελ... Έχουμε μερικά τεχνικά προβλήματα. Πάμε την αρχή, πάμε. Ο Βλαδίμηρος της καρδιάς μας στο τελευταίο κυνήγι που πήγε σκότωσε με τα χέρια του 3 αρκούδες του Αρκτούρου, 15 ελάφια, 10 ταράνδους και το Ρούντολφ και 2 Bigfoot. Στα μέθανα Πελοποννήσου ανακαλύφθηκε μουνάρα αρχαιολόγος.
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης κατουρά στο μέτωπο κάθε φαν του Star Wars αφού τελικά η ταινία του ήταν καλύτερη. Βαρουφάκης, γιατί έτσι μας αρέσει. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μπατίστα περιμένει ακόμα. Ραγδαία επιδείνωση του καιρού προβλέπει η Έμι μετά από σύντομη κουβέντα που είχε με το Δία, τη Στόρμ και το Σάουρον. Ήτανε η τίτλη ειδήσεων από την κουβέντα στην Τρόγλη. Με λάθος χάπια. Μάλιστα. Λοιπόν. Λίγο το κυνήγι μπορεί να το ξαναπείς, γιατί δεν σου βγήκε καλό. Να το μάθω. Δεν μπορούσα, ρε. Βασικά δεν είπα τη Φόφη καλά, ρε. Ναι, πες και Φόφη η και κυνήγι. Η Φόφη γεννηματά, σοκαρισμένη, δηλώνει ότι ενώ πήγε να κάνει πλαστική εγχείρηση για να βγάλει την κρατοέλια που την έκανε γνωστή, ανακάλυψε ότι η Ελιά ήταν κομμάτι του πρώην πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Σιμίτη και είχε κολλήσει πάνω της μετά από παλιό συντροφικό φιλί. Γιατί το έργο είναι μακέτο. Είναι μακέτο τούτο. 8 κιλά δογέφυρες, 13 χιλιόμετρα παράπλευρου οδικού δικτύου. Μόνο Σιμίτη. Μόνο στο Σιμίτη γίνανε όλα, ρε, που λένε ότι στο Σιμίτη μοιράσανε λεφτά και τέτοια. Μαλάκες. 8 κιλά δογέφυρες. Μένεις μαλάκας. Πες και λίγο το κυνήγι πάλι. Τρεις αρκούδες του Αρκτούρου, ρε μαλάκα. Γιατί μπήκε μέσα, έχουν ηλεκτρισμό αυτά τα. Πώς μπήκε. Ο Βλαδίμηρος της καρδιάς μας, στο τελευταίο κυνήγι που πήγε, σκότωσε με τα χέρια του. Τρεις αρκούδες του Αρκτούρου, 15 λάφια, 10 τάρανδους μαζί με τον Ρούντολφ και 2 Bigfoot. Εντάξει, μια χαρά. Και από τις ειδήσεις πάμε σε μια άλλη εδώ στο press room. Λέει, ιερέας λέει, της Ορθόδοξης Εκκλησίας βιάζει ανήλικες κατά εξακολούθηση, λέει. Σοπα. Έτσι την ξέρουμε την Όχι, ρε, είδηση. Άντε. Κάνουν τέτοια πράγματα. Λέει, μόνο πάλι. Για το σύμφωνο συμβίωσης έχουν μεγάλη γλώσσα οι δεσποτάδες. Για τις πραγματικές ανομαλίες του οίκου. Τους διδάσκει την αγάπη του Θεού. Ναι, και δεν είναι καθόλου πεαντοπερίτο. Μην νομίζετε ότι είναι καμία τέτοια φάση. Εντάξει. Έχει και ένα ωραίο βίντεο Louis C.K. Με την Ορθοδοξία. Νομίζω ότι. Καθολική, συγγνώμη, η Ορθοδοξία με τους καθολικούς, τι παίζει και τα λοιπά, όλο το κύκλωμα. Θεοδόση, τι έχεις, ρε. Δεν είναι Ορθόδοξη καθολική. Πέσαν τα καράβια έξω. Ναι. Δεν είχα ποτέ καράβια. Ό,τι σου πεμπού, δεν είχε ποτέ καράβια. Εορτολόγιο. Κάτσε είναι ο Θεοδόση τώρα. Εορτολόγιο. Σήμερα Θεονάς, Θεόπεμπτος, Συγκλητική. Στις 6, Φώτιος, Θεοφάνης, Ιορδάνης, Ουρανία, Περιστέρα, Θεοπούλα. Γνωστοί όλοι, Ουρανία Μιχαολιάκου, Περιστέρα Τσίπρα, Θεοπούλα από το παραπέντε, Ιορδάνης Ποταμός. Ωραία, πώς θα πάρουμε δώρο για όλους. Στις 7 είναι ο Γιάννης και ο Πρόδρομος, Ιωάννης Πρόδρομος, ξέρουμε. Στις 8, Αγάθων, Βασίλισσα, Κέλσιος, Δομινίκη, Δομήνικος και Παρθένα. Παραλίγο να ξεχάσω και στις 11 έχουμε το Θεοδόσιο. Στις 11 θα γίνει. Ο εν Χριστάνου Θεοδόσιε. 11 πες μου ότι είναι. Δευτέρα. Όχι. Θα είμαι καλεσμένος μάλλον. Κάπου ίσως. Στην Ιερά Μονή. Σε ένα καλά κάτι. Θεοδοσιάνια κάτι τέτοιο, ας πούμε. Αφού είναι Δευτέρα δεν θα παίξεις κανένα pre-party, ξέρω εγώ, Κυριακάτικα πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί Κυριακάτικα θα παίζουμε στο αντιφαλίκ ποδόσφαιρο, οπότε είναι μέρες αθλητισμού. Και δεν μπορούμε να παρτάρουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν τις διάβασα τσάμπα τις γιορτές. Α, βγαίνει κάτι, κάποια είδηση. Βέβαια. Όχι, μαλακές που είπαμε να το γνωρίζουμε. Λοιπόν, βρήκα σε ένα θεόσταλτο blog, νομίζω είναι... Μπορώ να το πω είναι εδώ στο blog, ρε παιδί. Έχει ένα αρχάγγελο για μασκότ. Ο Άρχον Αρχάγγελος Μιχαήλ Ταξιάρχης λέγεται. Α, Ταξιάρχης. Wow. Κάτσε, αυτό είναι θέμα blog. Ναι, ναι. Δεν έχει καλό SEO με αυτό το όνομα. Μόνο SEO έχει με αυτό το blog. Επιστρέψουμε. Άκου λοιπόν, ξεκινάει με κεφαλαία.
Έτσι, γιατί πρέπει κεφαλαία τώρα, ξαρχαία ελληνικά. Αν είναι δυνατόν, αυτό πρέπει να το δουν όλοι οι Έλληνες. Το έβαλε εφημερίδα Βήμα, αυτή η βρωμοφυλάδα που είναι λίγο συντηρητική, γιατί εμείς είμαστε Χριστιανοί Ταλιμπάν. Λοιπόν, στο Σταύμα της Κυριακής μαζί με τις υπόλοιπες προσφορές υπήρχε και ένα βιβλίο με τις σημαίες του κόσμου. Ανάμεσα στις υπόλοιπες σημαίες φυσικά είχε και την ελληνική. Προς μεγάλη έκπληξη όμως, το σημείο που αναφέρεται στη θρησκεία της χώρας μας γράφει Ορθόδοξη Κοιμομεθανή. Το πιάσατε. Τι λέει. Προς μεγάλη έκπληξη, στο σημείο που αναφέρεται στη θρησκεία της χώρας μας, σε αυτό το ένθετο που είχε το Βήμα, γράφει Ορθόδοξη, κόμμα, από κάτω σειρά, Μουαμεθανή. Γιατί Θράκη. Μα έχουμε το Σταύρο. Για τη Θράκη, και συνεχίζει. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν πιστό, αναρωτιέμαι εγώ τώρα με το μικρό μου το μυαλό σαν Χριστιανό Ταλιμπάν, από πότε άλλαξε η επίσημη θρησκεία της χώρας μας. Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος, για να μαθαίνετε, το Σύνταγμα έχει. Η επίσημη θρησκεία είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Άρθρο 3, παράγραφος 1, όπου αναφέρονται οι σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας. Όλε! Η θρησκεία στη χώρα άλλαξε το 10 μετά Χριστόν που ήρθε ο Παύλος. Συγγνώμη, γιατί πρέπει να δάσκουμε και ιστορία εδώ πέρα. Το ξέρω, έτυχε. Πριν από το 10 τι γινότανε δηλαδή. Τσιπουτάρας. Πολύ θεή. Μα κάτσε, περίμενε. Εμείς είμαστε περήφανοι για πριν από το 10. Ναι, που παρτιζωνόμασταν, κάναμε τσιπουκάκια όλα στον άλλο και τέτοια. Αλλά είμαστε και χριστιανοί. Ναι. Μπερδεύτηκα. Όχι, μην μπερδεύεσαι. Καταρχάς, ο Χριστός δεν πέθανε το 0, ούτε γεννήθηκε προ Χριστού. Γεννήθηκε μετά Χριστόν. Ιστορικά μιλώντας. Μπερδεύτηκα. Ακόμη πολύ. Ο Ελληνάρας, μην μπερδεύεσαι ο Ελληνάρας. Δεν έχει σημασία, ρε φίλε, τώρα με τα χρόνια. Παίρνει ό,τι το βολεύει και το βάζει δίπλα. Με βολεύει να είμαι αρχαίος, γιατί αυτοί βρήκαν επιστήμες και. Ακρόπολαους. Μπράβο. Κάνανε ό,τι κάνανε και όλα αυτά, παιδείες και ιστορίες και δημοκρατίες και τέτοια. Τώρα όμως, Χριστούλης, άλλο πράγμα. Χριστούλης, θα μας πάει στον παράδεισο. Φίλε, όπως είπαμε εδώ πέρα με το πού, στον κήπο. Στο κηπάκι. Στον κήπο που ξέρεις και τι μπορείς να βάλεις. Έτσι. Αυτό, ο καθένας. Όλα εκτός από τον παγορευμένο μήλο που. Ναι, εντάξει, εδώ για μας τούτα θέλουμε να βάλουμε όλα. Κανονικά ένας εθνικιστής, όντως θα έπρεπε ρε φίλε να πιστεύει στο δωδεκάθεο. Ναι, ισχύει. Και όχι δωδεκάθεο. Και στο δωδεκάθεο πάντως υπήρχε. Μπορούμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο, τίποτα γραφεία χρυσάβης να ρωτήσουμε. Βωμός στον άγνωστο Θεό. Έτσι, στο πετάνε υποχθόνια. Ένα σχεσίλινη, κοίτα. Α, τον περιμένανε. Τον περιμένανε. Ξέρεις ότι υπήρχαν κάποιοι που λατρεύανε και το 13ο, ο οποίος, δηλαδή η αρχαία Αθήνα ήταν τόσο γαμάτη, που αυτό είναι το real τώρα που λέω, ότι. Εμείς πιστεύουμε σε ό,τι γουστάρουμε εδώ πέρα, κάνουμε τα όργια μας, ψυχεδελικά πάρτι και τέτοια. Αλλά αν έρχεται κάποιος άλλος εδώ πέρα και θέλει να προσεύχεται κάπου, έχουμε ένα που τα πιάνει όλα. Θες, σε ποιον θες αγόρι μου να προσευχηθείς, στον Μάο Τσάο, πήγαινε στον Μάνου Τσάο, όποιον θες. Και πήγαινε ακόμα τέτοιο. Και οι άλλοι έρχονται και σου λένε, είχαμε ποιο ήταν ο άγνωστος Θεός, ο Τσίζους. Άρα κοίτα. Το ήξεραν όλα. Στα ελληνικά είναι γραμμένα, όχι στα ελληνικά. Πονηριά δηλαδή. Ναι, ρε. Από πονηριά άλλο τίποτα, ρε. Ελλάδα, ίσον, Πελοπόννησος και τέτοια. Τα ξέρω. Πάντως, one low, one η αλήθεια είναι ότι Μωαμεθανοί στη Θράκη υπάρχουν, Καθολικοί στη Σύρο υπάρχουν, όλοι οι Έλληνες είναι. Το θέμα είναι ότι οι πολλοί είμαστε Ορθόδοξοι. Όλοι οι Έλληνες είμαστε, ρε αδέρφια. Όλοι οι Έλληνες είμαστε. Οπότε, Ορθοδοξία, ρε. Ναι, αλλά τους 12 θεϊστές, ας πούμε, που θέλουν να κάνουν νόμιμη θρησκεία για να μπορούν να εκτελούν, ας πούμε, τα πιστεύω τους, δεν τους αφήνουν. Το ξέρεις αυτό, έτσι. Όχι ότι με νοιάζει εμένα, αλλά. Θεωρώ θα απαντήσεις, γιατί έχω μία είδηση. Σε παιδιά, τι θες. Τι να απαντήσω, θα πες μου. Το χάσες, το τρένο. Αποκάλυψη. Οι προφητείες βγαίνουν αληθινές. Πρώτον πυλώνω, ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος που θα χτυπήσει και την πόρτα της Ελλάδας. Εντάξει. Δεν έχετε να σχολιάσετε τίποτα για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ε? Τρίτο, έρχεται. Πότε θα χτυπήσει, πού ξεκινάει, πώς, ποιος θα δυστηθεί, ποιος θα διοργανώνει. Καταρχήν, εντάξει, μην διαβάζω τώρα. Ποιος θα πάρει την Αγία Σοφιά. Η ΑΕΚ. Ε, φυσικά. Ξεκάθαρα. Μα λέγα, η ΑΕΚ όντως την πάρει, θα την κάνει γήπεδο. Αφού αυτό θέλει και ο Μέλη τώρα. Σκέψη τόσο πόσο πολύ που το θέλω που απάντησε ένα δευτερόλεπτο. Νιώσε. Λοιπόν, μην πούμε τώρα για τον Παΐσιο και αυτά. Είδατε ότι ήρθαν εδώ το άλλο μας μισό, οι Τούρκοι. Είναι ντεμοντέ ο Παΐσιος πια. Ναι, έχουν βαρεθεί. Γιατί θα ήταν αυτός που δεν θα ήταν, αλλά έχει γίνει και ο ίδιος ένα κάψιμο. Και οι γιατροί φοράνε πασουμάνια, δεν χρειάζεται, ας πούμε. Ακριβώς. Να τα αγιοποιούμε όλα, δεν είναι. Έλεος. Εκτός και αν είναι Μιτσούκο.
Εν πάση περιπτώσει. Οι Τούρκοι σκάνε εδώ πέρα, οι φίλοι μας, τα αδέλφια μας. Έρχονται από την Τρία και λένε, παιδιά, θα κάνουμε κάποια, μέχρι το καλοκαίρι, κάποιες βολές εδώ στο Αιγαίο και έτσι. Δεν έχετε δει η σημερινή είδηση, έχουν τρελαθεί. Έτσι, είναι από αυτά τα site που είναι ειδήσεις. Ντρώσεις και λίγο τους, ξέρεις τους. Έχεις παρατηρήσει αυτά τα ωραία τα site που είναι ειδήσεις με κεφαλαία μόνο. Τώρα έγινε sky βόμβα, αποκάλυψη, τρομερό, ελπληκτικό. Θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό, δεν θα το πιστεύετε. Και έρχεται... Είναι τέλειο και είναι μια μαλακή από κάτω, έτσι τώρα. Και έρχεται με αυτό το σαλάκι στην άκρη και σου λέει, θα ξεκινήσει πόλεμος και τέτοια. Κανονικά η αντίδρασή σου ξέρει ποια πρέπει να είναι. Σφαλιά. Όχι, να το στείλει. Έχουμε πόλεμο, ρε! Έχουμε πόλεμο. Άντε, και να το στείλει σε καταφύγιο. Και να του παίξει 10 λεπτά live σπιρτόκουτο στα μούτρα του να δει ποιος είναι ο πόλεμος. Γιατί πόλεμο έχουμε. Εντάξει, έχουμε. Μας πολεμάνε κάθε μέρα. Την ψυχολογική μας υγεία. Έχουμε. Δεν έχουμε. Δεν δεχόμαστε καθημερινά ψυχολογική βία με όλα αυτά. Έτσι. Που μας βασανίζουν. Έτσι. Πνευματικός πόλεμος. Ναι. Πολύ χειρότερος από το σωματικό σου, γιατί όταν έχεις πρόβλημα μετά στα ψυχικά σου, βγαίνει σωματικά. Άρα, έχουμε πόλεμο. Τώρα, άμα είναι τρίτος παγκόσμιος και αυτά, αν φοβάστε να πάτε φαντάρι, αφού γουστάρετε, άμα αυτό φοβούνται, μήπως φοβούνται, μήπως αναγκαστούν κάποια στιγμή αυτά που βλέπουν στα έργα. Pearl Harbor, αποκάλυψη τώρα και διάφορα. Να, όντως, παιδιά, ξέρεις, θα γίνει. Θα σας στείλουμε γιατί ξέρεις κάτι. Εντάξει, στο ΝΑΤΟ είσαι, μια χαρά είσαι, στρατούλη. Τσάμπα φαΐ. Κοίτα, εγώ που... Να κάθεις έξω και να είσαι τώρα στο σύντιο και να περιμένεις την ουρά, στην Πειραιώς. Θα ξαναπήγαινες φαντάρος Θεοδόση. Εννοείται. Και εγώ θα πήγαινα. 3 χρόνια. Στο Θιβέτ. Όχι, παντού, όπου με στείλουν. Η μαμά μου με στείλει να σφάξω. Πάμε στο Θιβέτ, πάμε στο Θιβέτ. Φάινα έχει, ρε παιδιά, εκεί, γιατί έξω παίζει πείνα. Ενώ στρατό φαΐ. Τρως εκεί, ζεις. Όπως φαίνεται, δεν έχει πάει φαντάρος, ε. Αυτό. Κοίτα, εγώ που πήγα πάντως εκεί που ήμουνα, μας είχαν πει, ξέρω εγώ, ότι άμα γίνει ντου τώρα, ας πούμε, υποθετικά πάντα. Όχι, είσαι στην πρώτη γραμμή, αδελφιά. Ήμασταν όντως στην πρώτη γραμμή, βασικά. Γιατί... South Park με τους μαύρους, ρε. Και ήταν σε φάση ότι είναι 5 λεπτά υπόθεση, ρε παιδί μου. Αυτό. Πήλαμε θα πει δηλαδή, το δούμενο. Δηλαδή, ταινίες τώρα, 2,5 ώρες πόλεμο, δεν υπάρχουν αυτά. 5 λεπτά υπόθεση είναι. Όποιος θα ρίξει από πιο μακριά. Όποιος θα... Και εγώ στο σουφλί που ήμουν, αυτά μας λέγανε. Σε 10 λεπτά είναι στη Λάρισα. Άλλο κόμπηκε το πριν. Κόμπηκε. Γκούγκλαρε σουφλί. Δεν το σώζει, πάει. Πιο ψηλά. Λοιπόν, άγαλμα γίγας του Μάο Τσετούγκ. Για τους αγαπητούς μαοϊστές λάτρεις, σχεδόν έτοιμο το γιγαντιό άλμα του Μάο Τσετούγκ που φιλοτεχνήθηκε στην κεντρική Κίνα. Έτσι. Μια τεράστια ιστορία ο Μάο. Νομίζω έχει κάνει. Άμα θέλετε να μάθετε για πορεία, δείτε την πορεία του Μάο και μετά μιλήστε. Η πορεία του Γουέμπλε είναι πολύ. Ναι, ναι, πολύ. Ο Μάο Τσετούγκ γεννήθηκε 26 Δεκεμβρίου το 1893. Όλοι το ξέρουμε. Ήταν ο Κινέζος Κομμουνιστής Παναστάτης. Ναι, παιδιά φτιάχνουν ένα άγαλμα το οποίο. Το βλέπουμε από αεροφωτογραφία και είναι σαν το άρωμα της ελευθερίας καθιστό απλά. Σαν το Βούδα είναι βασικά. Προσπαθήσαν λίγο. Να του κάνουν μπάκα. Βέβαια αυτό σκότωσε, ξέρεις, λίγο παραπάνω κόσμο πηγαίνοντας προς την απελευθέρωση. Είπαμε ρε φίλε, το δίδυρο της ελευθερίας μέμα αυτό. Πώς τα λέει. Μέμα είναι ποτισμένο. Το έχουν πει τα μεσμένα εξωτικά και το έχω χάσει. Όχι, δεν το έχουν πει, δεν ξέρω. Α, δεν ξέρω. Δόξα και τιμή στο Μάο Τσετούγκ. Δόξα! Τιμή! Ζήτω! Πάμε! Λοιπόν, μια που είστε εδώ να σας ρωτήσω αυτό πέρυσι, το είχα ξαναρωτήσει και θέλω να καταλάβω για ποιο λόγο το κουκουέ γράφει ζήτω στο 19ο συνέδριο. Ζήτω στο 19ο συνέδριο του κουκουέ που θα γίνει τότε. Και το γράφουν έτσι σαν κάλεσμα π.χ. Τι σημαίνει το ζήτω μπροστά. Κακό βέβαια, τώρα κανένα δεν απασχολεί αυτό, αλλά θέλω να ακούσω την άποψή σας. Είναι με κεφαλαία γράμματα και είναι ζητώ χρήμα. Ζητώ 19ο συνέδριο, πηγαίνουν τρελαμένοι και ζητάνε το επόμενο συνέδριο. Ναι, είναι το συνέδριο έχει ονομαστεί ζητώ. Α, ζητώ λεφτά. Για να έρχονται, αλλιώς δεν πάει κανένας. Δεν είναι. Οκ. Ζητώ. Μπορεί να είναι κάποια. Ζητώ, ρε. Ρε χάζε. Εσύ το πιάνεις επειδή είσαι κομμούνι. Πες το. Πες το που σου γίνει από μέσα. Χαρά, ρε φίλε, ότι είμαστε κομμουνιστέ και. Αγωνιστικά κάνουμε συνέδριο. Ζητώ. Όχι, ζητώ, να το κάνω σωστά. Ζητώ. Κομμουνιστέ. Κοίτα, έχουμε σφραγίδα. Εγώ πιστεύω ότι είναι αρχαία κραυγή δεινοσαύρου. Και τη χτυπάμε και στα πάρτι στα φεστιβάλ για να μπαίνει να βγαίνει ο κόσμος. Είμαστε με σφραγίδα, κύριε. Όχι σαν κάτι άλλο.
που το λένε έτσι. Σφραγίδα, άμα δεις σφραγίδα, πού πας. Καλά, τώρα που θα κάνει για την αρχή ομοσπονδία σφραγίδα, θα σου πω εγώ. Έτσι ζητάει για τα στεράκια και τέτοια. Και τα παιδιά βαράνε. Όχι σαν τους άλλους που βαράνε όποιον να είναι. Σας νομίζαμε για κνήτες. Μη γελάτε, μάλλον. Sorry, ρε. Κνητοδείχνατε. Μη γελάτε. Τρέχανε από πίσω τους να τους ζητήσουν συγγνώμη και τους λέγανε παιδιά, μα θέλετε να μας κοπανίσετε, εντάξει, δεν τρέχει. Μα λέγα δημοτικό φάση. Έλα, ρε, χτύπαμε και εσύ, μην πας στο διευθυντή μόνο. Να είμαστε πάτσι. Πάνξα πάτσι. Καδρόνια συμμετρίνες, να είμαστε πάτσι. Έλα, πάμε σε κανένα διάλειμμα. Κουράστηκε, αγόρι μου. Κουράστηκα, απλά εντάξει, μετά πούμε για το τελευταίο κομμάτι. Καλά, έχω εδώ πέρα ένα κομμάτι και επιστρέφουμε. Α, μπορεί να βάλεις και ένα hip hop μετά πριν πούμε. Βάζω, γιατί βάζω εδώ, εντάξει. Επιστρέψαμε. Ψάχνουμε φιλτράκια. Για ένα φίλτρο ζούμε. Για ένα φίλτρο. Και για τα παιδιά που δεν φιλτράρουν καθόλου τη λένε, να τους πούμε ένα γεια. Νερό με όζον. Τον κλείσανε. Ναι ρε φίλε, ο τύπος, εγώ τον ακούσαρα πάρα πολύ, θεράπευε τα πάντα. Με το... Ρε, ναι. Βγήκε από... Έχω αιμορροίδες. Από... Νερό με όζον. Έχω καρκίνο. Νερό με όζον. Έχω AIDS. Ο σύγχρονος Ιησούς. Ακριβώς. Απλά τι έκανε, παίρνει οξυγόνο, το βάζε στο τέτοιο, γλουγλουγλουγλουγλουγλουγλου. Καλά, εντάξει. Κοίτα εδώ τι λέει ο άλλος, το έκανε μέσα σε... Με έβαζε το νερό γλουγλουγλου. Με λέτρη μαλάκα, τι γλουγλουγλου να πούμε. Του βγήκαν τα μάτια του ανθρώπου, να πούμε. Τι με λέτε, γλου-γλου-γλου. Καταρχήν, πολύ σοβαρά, εντάξει, δεν χρειάζεται να κοροϊδεύουμε. Ήταν μια πάρα πολύ σοβαρή, μια ευρεσιτεχνία, νομίζω, μπορούσαμε να την πούμε, η οποία έχει σώσει πάρα πολύ κόσμο και αυτό το καταλαβαίνουμε γιατί... Κατομμύρια. Όταν βγάλανε ανακοίνωση ότι... Όταν βγήκε η ανακοίνωση ότι πλέον δεν κάνει τίποτα, την επόμενη μέρα σταμάτησε να παίζει από παντού, τον κλείσανε από παντού και τον διώξανε. Τα κυκλώματα τον φάγανε. Σίγουρα, ρε. Την πήρα για να την πουλήσουν, ξέρεις τώρα ποιοι. Ποια πήρα. Το μυστικό της συνταγής. Λοιπόν, καλή πάσα. Τι θα, έλα, κουβέντα στην Τρόγλη και αυτά. Παλικάρι, γιατί πληρώνεσαι. Να, ναι, πάμε τις πάλι. Τις ακούσε κουμπές μας πανεβαίνουν στο YouTube. Να μαθαίνεις. Ναι, ναι, ξέρεις τι λέω. Λέω. Γεια σας, είστε συντονισμένοι στις ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης. Ακούτε την εκπομπή κουβέντα στην Τρόγλη. Η εκπομπή είναι 7 με 9, αλλά κανονικά ξεκινάμε 8 για κάποιο λόγο. Έχουμε πάντα προβλήματα σήμερα και τέτοια. Αλλά εντάξει, μετά τις 7 γενικότερα, κάπου εκεί πέρα είναι παίζει. Είναι τρίτη και... Είναι τρίτη, ξέρεις, γαμό, μηχητικό πανδαιμόνιο δεν θα έχει, ούτε ραπφούρια θα έχει. Αλλά να πούμε μετά ότι θα έχει μια εκπομπή με τους 5. Πολύ σοβαρά. 2-10-37-24-44. Πες και το κινητό. 697-56-56-65 και στο site του στάθμου www.radio98fm.org. Στα δεξιά έχει μια φόρμα, πολλά μηνύματα, πάρα πολλά. Ευχαριστούμε όλα, τις φωτογραφίες, όλα τα μηνύματα. Κλείσε την κασέτα, κλείσε την κασέτα. Ευχαριστούμε τον Τούρτα που υπάρχει. Πότε θα γίνει γιο η φάση. Γιο. Γιο, θέλει να γίνει γιο. Θέλει να γίνει γιο. Εσύ. Είμαι στο μυαλό, δεν μπορώ να κρατηθώ. Προκάλεσε το Θεό να σου βάλει μυαλό. Για να δω Θεό, ματάκι. Το κακό κοκό με δούλη δεν μασάει. Εγώ έχω πει ότι χρειάζεται... Έτοιμος ο Θεοδόσης για ράπ. Είστε έτοιμοι. Έχουμε κάποιες ειδήσεις ακόμα, συνεχίσουμε. Έχω μωρέ δύο πραγματάκια. Έχω, θέλετε να τις πω. Λοιπόν, οκ. Άντε, αυτό θα το πω. Θα πω, λοιπόν... Για να ξέρουμε και σε τι κοινωνίες ζούμε. Οι 10 πιο καλά φυλασσόμενες τοποθεσίες στον κόσμο. Τι νομίζετε ότι φυλάσσετε πιο καλά στον κόσμο? Δεν θα θέλατε να ξέρετε πόσες χιλιάδες άτομα φυλάσσουν διάφορα σημεία? Τι θα είναι αυτά, ρε παιδί μου? Ξέρω ότι δεν φυλάσσετε στη Ρωσία 2-3 πυρηνικοί αντιδραστήρες που τους ψάχνουν ακόμα. Ωραία. 10. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Έχω τα 10. Να τα διαβάσω. 3-4 δεν ξέρουν κι αυτοί. Ναι. Ήταν εποχή ψυχρού πολέμου. Ούτε και αυτοί ξέρουν που είναι. Ναι, εντάξει, φίλε, με τόση βότκα να πούμε. Πώς είναι αυτές τις τρύπες που έχουν ανοίξει τώρα μυστηριωδώς. Σε ξεχασμένα υποβρύχια είναι αυτό. Είναι. Αυτό το ξέρουν, το θέμα δεν ξέρουν που είναι τα υποβρύχια. Γιατί ήταν με αυτά που δεν εκνευρώνουν με ραντάρ. Για μην τους πιάνουν. Λοιπόν, η πρώτη τοποθεσία είναι το Vault της Εκκλησίας Σαϊντολογίας στην έρημο του Νέου Μεξικού. Η Σαϊντολογία γενικά θεωρείται αμφιλεγόμενη Μπούρδα. Και μέσα στο καταφύγιο που φυσικά υπάρχουν ναι, διάφορες οι θεμελιώδεις διδαχές. Πιστεύουν έτσι. Στο Ζήνου που γεννήθηκε πριν 7.000 χρόνια. Τι μου λες τώρα. Και εγώ πιστεύω στο... Στη Ζήνα. Που γεννήθηκε μαζί με την Γαβριέλα πριν ναι. από 2.000 χρόνια. Και μιλάει και ελληνικά. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
Λοιπόν, το δεύτερο έτσι και έτσι. Είναι τα μυστικά αρχεία του Βατικανού. Έτσι, σας ξεφτιλίζουν, Θεοδόση. Οι θεωρίες γύρω από το περιεχόμενο εγκατάστασης οργιάζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φυλάσσονται από την ελβετική φρουρά, όπως ο Σουγιάς ο Ελβετικός, τόσο καλή είναι και φρουρά για να φυλάσει το Βατικανό. 24 ώρες και υπάρχουν ράφια συνολικού μήκους που ξεπερνά τα 80 χιλιόμετρα με έγγραφα που ανάγονται στον... Από τον, μάλλον έχουν κάνει λάθος, τον 8ο αιώνα. Λοιπόν, το επόμενο είναι ένα από τα αγαπημένα μου, KFC Vault, η κρύπτη της μυστικής συνταγής αλυσίδας εστιατορίων, τηγανιτού κοτόπουλου KFC στο Kentucky. Ξεκόλαρο, μαλάκα. Σοβαρά. Είναι από τα πιο καλά φυλασσόμενα. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι σε κάποια κρύπτη, στη μεγαλύτερη, στο πιο ασφαλέστερο χρηματοφυλάκιο, κάτι τέτοιο. Μέσα λοιπόν... σε ένα κοτόπουλο, θα γέμιση. Ώστε ξέρεις και να, μέχρι και να φτάσουν να το πάρουν. Γέμιση του κοτόπουλου, μυστική συνταγή. Ρε, σκάει η συμμορία των 11. Να ψηρίσει τη συνταγή. Ή βρίσκει το κοτόπουλο. Του τρολάραν, δεν το παίρνουν, ξέρει. Θέλουν μέχρι και του καλύτερου. Δεν είναι μόνο αυτό, ρε. Ξέρω εγώ, πάει άλλο να πάρει τη συνταγή. Βλέπει το κοτόπουλο, το τρώει, πάει συνταγή. Ακριβώς. Άμα δει το κοτόπουλο, είναι αυτοκαταστροφή. Καταλαβαίνει τη συνταγή μόλι δει το κοτόπουλο. Εκεί πέρα καταλαβαίνεις ότι έχει παίξει ορμόνη, ξέρεις κεφάλια τετράγωνα το κοτοπούλο, τα φτερά λίγο πιο μεγάλα, έχει βγάλει ουρά με έλικα πίσω και τέτοια. Άρα, είναι μείγμα ζώνη. Άρα στην κρύπτη έχουμε ένα δεινόσαυρο. Άρα μήπως φυλάνε δεινόσαυρο και το φυλάνε τόσο... Μήπως το κοτόπουλο, το KFC είναι από δεινόσαυρους. Από ορμόνες δεινόσαυρων. Φτιάχνουν τον ιστό δεινόσαυρο. Πολύ μακριά το πήγαμε. Άμα είναι από ορμόνες ανθρώπων, ας πούμε, και δεν τρώμε κοτόπουλο τόσο καιρό. Σίγουρα δεν τρως κοτόπουλο τόσο καιρό. Είναι το βασικά ότι δεν τρως κοτόπουλο τόσο καιρό, είναι σίγουρα. Αν δεν έχω φάει. Είναι δεδομένο. Το θέμα είναι τι τρως. KFC, να δούμε τι σημαίνει. KFC, τα αρχικά να δούμε τι σημαίνουν καταρχάς. Όχι αυτά που γράφει εκεί. Η αλήθεια πια είναι. Το υποσυνείδητο. Γιατί πήγα να γκουγκλάρω ο καημένος. Και δεν ήξερα ότι θέλει την αλήθεια πίσω από το KFC τι σημαίνει. Άσε να πάρω το KFC. Δεν είναι τίποτα μπροστά στα McDonald's με τα μπιφτάκια που έχουν που λέγανε και καλά ότι βγάζανε ψιλομεγάλα. Το ξέρετε ότι τους κάνετε διαφήμιση τόση ώρα, έτσι. Καλά, ναι. Όχι, απλά λιγουρέ. Μέχρι να φτάσουμε στο στάδιο, φίλε παλικάρι, να τους κάνουμε διαφήμιση, έχουμε κάνει πολλά άλλα. Εντάξει, λακαμάκο. Εντάξει, βλακάκο. Έγινε καταστρέψει, δεν υπάρχουν. Θέλω να ρωτήσω το Θεοδόση για το KFC. Το C είναι το χριστιανικό, αυτό που βλέπουμε στις εικόνες, ας πούμε. Που είναι κάτι. Όχι, Χριστός. Δεν ταιριάζει με το F. F. Ενώ το K, ας πούμε, είναι... Το F είναι το δίγαμα, το αρχαιοελληνικό, ξεκάθαρα. Όχι, το KFC έχει το F, το λατινογενές. Δεν ταιριάζει με το ορθόδοξο, το... Μπορείς είναι το K, ζυκό. Δίγαμα, C. Όχι, δεν είναι K, δίγαμα, C, είναι KFC. Και βασικά ήταν KFC. Γιατί δεν υπάρχει κανένα, πιστεύω, τώρα, Ελλάδα. Έλα, πες μας, παλικάρι, πες μας και μας να γελάσουμε. Λοιπόν, νομίζω βρήκα την αλήθεια. Το ακρονίμιο από το KFC είναι Kidnapping Fat Children. Έχει διάφορα, τέλος πάντων. Αυτό είναι το πιο που ταιριάζει, πιστεύω. Άρα από την ονομασία και μόνο καταλάβατε τι τρώτε. Ακριβώς. Τα βιασμένα αδέλφια μας. Η εκμετάλλευση. Γιατί τα φυτά... Μικρά αθωαμερικανάκια. Και δεν έχουμε πέσει κάρμα αεροπλάνο. Κάπησε τα. Λοιπόν, θέλετε να πω και κανένα άλλο, έτσι... Ναι, εδώ που φτάσαμε, ναι. Εντάξει, το Federal Reserve δεν το λέω, ούτε το Fort Knox. Στον ακτικό κύκλο βλέπω κάτι, Seed Vault. Εκεί λέει φυλάσσονται 865.000 διαφορετικά δείγματα σπόρων για να εξασφαλιστεί η συνέχεια τους σε περίπτωση κάποιας... καταστροφή. Φίλε, δεν ισχύει. Είναι αυτό που λέγαμε στην προηγούμενη χρονική. Το μπορεί. Δεν ισχύει, ρε. Υπάρχει αυτή η τράπεζα, αλλά τι ισχύει. Έχω δει το ντοκιμαντέρ και δεν υπήρχε κανένα να το φυλάει. Ξαφνικά στο πουθενά ήταν ένα τσιμέντινο πράγμα, να πούμε. Με σπόρια. Με τυγρέ σποράκια. Η Μοσάντο τα είχε εκεί. Ποτέ δεν ξέρω. Μπορεί μέσα από το τσιμέντο ρε φίλε να το φυλάγανε όμως. Δεν ξέρει. Όχι, ρε. Ήταν τόσο καλά που το ντοκιμαντέρ δεν μπορούσε να μπει μέσα. Δεν τίποτα. Τώρα σου μιλάω, ήταν αρτικό εδώ πέρα σου μιλάω. Παγετώνες παντού, τίποτα. Και στο πουθενά ήταν τσιμέντινο πράγμα εκεί πέρα. Και σου λέει ότι εδώ πέρα έχουμε όλους τους σπόρους του κόσμου. Αν δεν φτάσει εσύ μέσα στα χιόνια. Έχει ελεύθερες κοπευτές από το φιδέντρο. Δεν είχε κανέναν όμως εκεί. Από πάνω με ελικόπτερα. Ποιο άλλο αξίζει, κανένα άλλο δεν αξίζει, παιδιά. Να... Τίποτα, να πω... τίποτα άλλο δεν αξίζει. Το άλλο είναι για τα διαμάντια. Απόρθητο λέει. Κρίμα.
Λοιπόν, και στο Fort Knox λέει που θεωρεί ότι φυλάσσονται χιλιάδες τόνοι χρυσού, καθώς και ιστορική σημασία σε έγγραφα. Προφανώς είναι σχεδιασμένο για να αντίξει ακόμα ξεπλήγμα από πυρηνική βόμβα. Εκεί θα πάμε, ρε. Εκεί θα πάμε, ρε, μαλάκες. Εκεί θα μας εκεί. Θα πάμε. Θα φοβάστε εκεί, αγαπητοί τηλεθεατές, ακροατές. Θα φοβάστε εκεί. Μην πάθετε κανένα ατύχημα, μην σας κόψουν τη σύνταξη. Τάσαστε καλά εκεί, ρε, εσείς. Σας στείλουμε εκεί. Πρέπει να έχεις, δηλαδή για να μην σε νοιάζει τίποτα, να είσαι επικαλυμμένο τέτοιο safe, για να μην τέρμα, με πονάει δηλαδή ενέργεια. Πού ξέρεις τι γίνεται αύριο, έτσι, σήμερα στα παπάρια μας, α, πού ξέρεις ποιος θα σε σκοτώσει αύριο. Σαν αυτή τη διαφήμιση που είχαμε παίξει προηγούμενο, ότι μπορεί και να... Φουλ ψυχαναγκασμός είναι, ρε, εσύ, απειλούμε από τα πάντα, θα πεθάνω και τέτοια ασφάλεια, 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 όποιος θέλει ασφάλεια γίνει ασφαλίτης ή μπορεί να πάει στο υπέροχο Fort Knox που αντέχει και πυρηνικό όλεθρο. Εσύ και οι κατσαρίδες θα επιβιώσετε. Γαμάτο. Τέλεια, τέλεια. Το χρυσάφι. Ξέρεις τι θα το κάνεις με το χρυσάφι? Τίποτα. Ούτε στο τέτοιο δεν μπορεί να το βάλεις στον πάτο σου. Θα γεμίσουμε το εγώ μας. Λοιπόν, και πάω σε τελευταίο κομμάτι, στα γρήγορα. Οι 15 καλύτερες ταινίες που είναι βασισμένες σε πραγματικά γεγονότα. Wow. Ακριβώς. Oh. Το Imitation Game, το ξέρετε. Τι? Είναι ο μαθηματικός Alan Turing. Εντάξει, μας ενδιαφέρει. Δεύτερη, έχει την ταινία Σταθμός. Την ταινία που μας έκανε υπερήφανο. Α, this is madness! Έχω κάνει και τατουάζ από τότε. Ναι, είναι η 300 με το φίλο το Leonidas και την παρέα του. Σε όποιους γουστάρει, προτείνουμε την παροδία, ρε παιδί μου, που παίζει ο Kevin Sorbo, που παίζει το Hercules και αυτά είναι υπέροχη, γλωσσόφυλλα, σπαρτιάδες και τέτοια. Υπέροχη παροδία. Escape from Alcatraz, έτσι, με τον Clint Eastwood. Κακή φάτσα, καλό. Αποκάλυψη τώρα, σκληρό, έτσι, Βιετνάμ και τέτοια. Ο Λόρενς Αραβίας, το ξέρετε, νομίζω το έχετε δει όλοι. Πραγματική ταινία κι αυτό. Μάστε. Με τους Άραβες, την Ένωσή και αυτά. Midnight Express, δεν το ξέρουμε. Σπάρτακους. Το Express Μεσονυχτίου. Ναι, α, σου άρεσε, Θεοδόση. Σου μοιάζει λίγο τώρα, έτσι. Φέρνει λίγο. Αυτά είναι για σένα που κουβαλάς εκεί στα σύνορα πλάκες, ας πούμε. Και... Σε ποια σύνορα? Σε παίρνουνε. Στα σύνορα το μιλάει με στοιχεία εδώ σήμερα, έχει έρθει... Τους γιατρούς, λέγει. Στο Midnight Trolls, όχι το Midnight Trolls, το Midnight Express. Δεν τον πήρανε τον άλλο στα σύνορα? Τον πήρανε. Για λίγο κατεργασμένη κάναβη. Λίγο, εντάξει. Κάτι που θα μπορούσε να κουβαλάς και εσύ πάνω σου. Σίγουρα, εσύ. Όλοι βγάζουν έξω τα κιλά, ξέρω κι εγώ. Ξέρω. Είναι κουλτούρα πλέον. Τι είχε, 6-7 κιλάκια είχε, δεν είχε πολλά. Καλά, εντάξει, σιγά. Μακάρι να έχει περισσότερο. Μπορεί να τα ξέχασε πάνω. 15 του. Χρόνια φυλακή, ρε φίλε, για 7 κιλά. Ωραία, 15 χρόνια, πολύ ωραία. Εμπειρίες. Ζωή, ρε, εσύ. Σιγά. Α, γίνεις καλός μετά. Δεν έχει ξανακουβαλήσει χόρτο. Που λέγανε και μέσα στη φυλακή να έχει να παίρνει, μην ανησυχεί. Ακριβώς. Θα σου φέρνω εγώ, ρε σύντροφε. Κακό και ακριβό, ξέρεις. Εγώ, ρε, θα σου φέρνω, ρε. Κακό μπαμπάνε από την πλατεία θα μου φέρουν άμα πάω μέσα. Λοιπόν, Σπάρτακους, ο γνωστός μας όλους Σπάρτακος, εντάξει. Η λίστα του Σίτλερ, Catch Me If You Can, Beautiful Mind, American Sniper. Ρε, αυτός είναι σε τέτοιο να θέλω... Πώς τον που τρολάρει συνέχεια, που κύριε και εδώ. Ο Γλίτσας, ο Γλίτσας Κοντοπίδης. Ναι, ο Γλίτσας ο Κοντοπίδης. Λοιπόν, ο Πιανίστας, πολύ ωραία ταινία, έτσι. Δεν έχει πολύ πιάνο, βέβαια. Έριν Μπρόκοβιτς, καθηλωτική, 12 χρόνια σκλάβος, του 13 είναι καινούργια παραγωγή. Και Into the Wild, αυτές είναι αληθινές ιστορίες, παιδιά. Δεν βρήκα κάτι που σας. Καλά, καλύτερη, εντάξει, ξέρουμε ποιο μας έμεινε. Οι 300. Βέβαια. Ήμασταν 300 και φορές, σκοτώναμε. 300... Παπακαλιάτη δεν είχε λίστα μέσα. Αληθινή ιστορία. Το έχει κάνει σε σειρά αυτό που γάμουσε μητέρα, κόρη και τα σχετικά. Δεν μετράει για ταινία. Σκύλο, αναπηρικό καροτσάκι. Ναι, ναι. Όλα τα είχε μέσα. Εμείς ελπίζαμε άμα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει υπουργό πολιτισμού το Χριστόφορο και οι ελπίδες μας είναι φρούδες. Τον έχει κερδίσει η τέχνη του κινηματογράφου το Χριστόφορο, δεν μπορεί και καλά να έκανε. Ασχοληθεί. Και καλά έκανε. Γιατί αν... Έξυπνο. Ωραίο. Πολύ καλό. Ναι. Όσοι το έχουν το καινούργιο πώς το λένε. Να κάνουμε για λίγο διαφήμιση. Δεν έχει σημασία. Πάντως έχει μπορεί, σημασία. Μπορεί, φαντάζεσαι. Ίσως. Μέσα γαμάτο, ρε φίλε. Έχει μέσα μετανάστες, έχει φασίστες, έχει αγάπη, έχει πόνο, έχει σεξ. Έχει δηλαδή τα έχει όλα. Χριστουγεννιάτικη ταινία έκανε. Τι. Όχι. Χριστουγεννιάτικη.
Είναι ταινία. Έχει... Θα είναι όλοι κακοί και θα αγαπηθούν στο τέλος Χριστούγεννα. Όχι, στο τέλος δεν κάνουν live sex ο σύνταγμα μετανάστες με φασίστες. Εντάξει, έλεος. Αυτό θα... δεν το κάνω ο Χριστόφορος με τίποτα. Ξέρεις, στο τέλος κάπως να έχουν πάει φασίστες να την πέσουν σε μετανάστες και για κάποιο τρόπο όλοι μαζί να μαστουρώσουν και να αρχίσουν να κάνουν όρια, ρε παιδί μου. Να έχουν μπερδέψει ματάδες στα χημικά και να έχουν βάλει μέσα τίποτα LSD σε σπρέι. Καυλωτικά. Και να ρουφάσε τέτοιο και μετά αρχίζουν τα γλυψίματα εκεί πέρα. Οι νίτσα πρέπει να βρουν και δεύτερη δουλειά και τρίτη. Χωρίς Παναγία δεν έχει μεγάλο πρόστιμο. Και μην βρεις Παναγία δεν την βρεις. Δεν τη βρήσαμε. Όχι ακόμα. Παναγία ήταν τόσο τρίπια που έλεγε σε όλους ότι το έκανε με κρίνο. Δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, νιώσε. Πώς θέλετε να συνεχίσουμε? Είναι hip hop η φάση νομίζω. Εδώ το μεδούλι έχει έρθει δυνατό. Λέγεται, θέλω να αφώσουμε λίγο. Βαράει τάκλα στο λεπτό. Δεν μπορεί να σηκωθεί. Τίνημα του δεν θα βρει. Μην πίνεις το σαρό. Και ειδικά αν είναι αλβανικό. Θεοδόση σε καλό. Να χώσεις το ρυθμό. Να μπεις κι εσύ στο χορό. Τραγουδάκι ή beat κατευθείαν? Όχι, θα κάνω εγώ beatbox. Θα κάνεις beatbox. Χωρίς τραγουδάκι. Έτσι. Hop. Όχι, το κάτω. Είμαι πιο underground από ποτέ. Είμαστε αληθινοί, εμείς δεν τα γράφουμε. Πιο underground. Όχι, εννοώ τραγουδάκι. Δεν εννοώ τραγουδάκι για να χώσουμε. Τραγουδάκι για να ζεσταθούμε. Όχι, όχι. Θες ζέσταμα. Βάλε αυτό που έχουμε... Ας δώσω το ζέσταμα για να μην έχει δικαιολογίες μετά. Ναι. Δώστε. Το κομμάτι έπεσε και στα γόνα επανήλθε. Ψήνεσαι να βάλεις το pot πουρί και μετά θέλετε, να μπούμε. Θέλετε pot πουρί? Ναι, εντάξει. Μετά μπαίνουμε. Pot πουρί. Δώστε με ένα λεπτό. Κουβέντα στην Τρόγλια, ακολουθεί το rap session εδώ πέρα που κάνουμε. Καταπληκτικό. Γιατί είναι hip hop. Γιατί είναι hip hop. Hip hop. Επανερχόμαστε. Να δω το παλικάρι από εδώ. Να φτύνει ρήμες καυτές για τον 98. Δεν μπορείς που εσύ να μου την πεις. Και ξέρεις γιατί, μην κάνεις πάλι το γατί. Το ραπ μου είναι βέλος, το ραπ σου είναι τέλος. Έρχεται ο Λευτέρης που σκέφτει. Φτύνουμε ρήμες, βλέπεις μασκουλά μονομίγες. Τρώμε αγκούρια, ο κόσμος φωνάζει λιγούρια. Ρε παλικάρι, ο Χάρος φύγε νέο βαρκάρι. Το Θεοδόση, του έμφυα χρωστάει τη δόση. Oh, yo, 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 yo. Θα πάθω εγκεφαλικό, άλλο πια δεν μπορώ. Πίνω κρασί πια για να ξεχαστώ. Έχω πάθει πανικό, δεν μπορώ να σου το πω. Το κρατάω εδώ, το κρατάω ζωντανό. Παίζει η καρδιά μου, τρέμουνε τα πλάνα μου. Απόψε μάνα μου. Και το κάνανε πορνεία. Κάναν το hip hop πορνεία. Τα μικρά εδία. Δεν γλιστράν και τα σπαν και τα σκαν. Πίνουν μόνο σκαν τα παιδιά με τα σπαν. Και όλο μέτρα. Έλα ρε μαν, Χωσέπ. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Με τους τρογλωδείς. Να πίνεις καναρό. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Με τους τρογλωδείς. Να πίνεις καναρό. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Με τους τρογλωδείς. Ναι, χαλαρά τα παιδιά τώρα. Σας δώσω freestyle εγώ. Να γουστάνουν τα παιδιά στην πλατεία Λάινα. Τρέχουν τα παιδάκια, πίνουν πίλες και μπάφους. BMX. Μαγκά, φλόρος DNS. Και μυρίζουν τα ντουμάνια, χαρμάνια. Και θα μιλούμε πλατεία. Να πιούμε μπύρα, αηδία. Ία, μία, μία, φία. Στην ομάδα δία, ρίχνω κλωτσιές. Και πιάνω τα ημία. Σαν το Θεό το δία. Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Μια μπάτσο κωμωδία. Τι παραγωγή είναι αυτή? 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 Μας ακούνε και εξάχρονα. Μας ακούνε και εξάχρονα. Τρογλωδίτες. Αυτοί οι αλήτες.
Θα πάω Άγιον Όρος μέσα να κλειστώ. Και το iPhone θα έχω για πάντα πια κλειστό. Το μπου και όλα τα τζάνκια δεν θα ξαναδώ. Και μια ζωή ενάρετη για πάντα εγώ θα ζω. Yo. Κόλλα χαρτάκια βάζω καπνό με δούλη κακόκοκο. Μπορεί ξανά να ραπάρει σαν τρελό. Ρουφάμε κράσο, τρίχουμε μπάφο. Αρχαίο τείχο με σβέλτο ύφο. Ποτέ κατά λάθο, γιο. Είσαστε ωραίοι, οι νοικοκυρέοι. Που ακούτε τρόγλι και το παίζετε μοιραίοι. Μην ανησυχείτε, δεν θα προδοθείτε. Σκάει ο Θεοδόση, πάμε προσδεθείτε. Με τον παλικάρι, σκάει και ραπάρι. Το λεφτή και τον μπου, πάλι θα μπερνάρει. Θα πάω οργανωμένα, είμαι εδώ. Άσε ρε τη φούρια, θα βγάλω ρε κουμπούρια. Και θα τρέχεις πάντα, σαν να είσαι πάντα. Ξυπόλυτο στον δρόμο θα το τρέχεις παιδί. Να σε δούνε και οι άλλοι που δεν είναι MC. Να σου γράψουνε τις ρήμες. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Είπαν λοκομότο, κάτι βλάγκες με τζίδες. Χιπιδές, χιπιδές. Βγαίνω στον δρόμο με τα μαξί και σκοτώνω κάθε αστυνόμο που με κοιτάζει στραβά. Βγάζω τα γκάνια χαλαρά, βάζω τις βόμβες σε κάθε τράπεζα ξανά. Γκάζια παντού και η μπάτση πουθενά. Πόδια και χέρια, έτσι. Μέσα στην πόλη, yo. Ανεβαίνεις και ανεβαίνω. Υποφέρεις και υποφέρω, MC, yo. Μέσα στην πόλη, γιο, στο γαλάτσι. Και η τμή θα έχει την άξη. Τα στενά, μέσα στον δρόμο τα στενά. Παίρνω δρόμο φορά. Στείλτε ένα βασίλη το μαλακά να μου φέρει. Ένα τραγλοβίτη γλυκό με ένα φωτί τρελό. Θα το καπνίσουμε τα παιδιά στο δημότικο. Κουβέντα στην Τρόγλη. Κάθε τρίτη στα 9. Το εγκεφαλικό κάψιμο ζωντανά στα FM. Aclaremos una cosa ahora mismo. Nunca en mi vida he hecho daño a nadie que no se lo tuviera más que bien merecido. Είμαστε όλοι εδώ, κουβέντα στην Τρόγλι, rap session. Όλοι MC εδώ ενωμένοι, μαζεμένοι, όλο το crew είναι εδώ. Τρόγλι, πάμε δυνατά. Για το 16! Καινούριο beat. Δύο μηδέν ένα έξι. Το νου σου Αλέξη. Η καταιγίδα θα βρέξει. Το νου σου Αλέξη. Ο κόλος σου θα φέξει. Yo. Και στο κεφάλι σαν κομίτης θα πέσει. Δεν είναι η δραχμή, είναι η φάπα Αλέξη. Yo Αλέξη, μας γάζεις εσύ. Το Χριστό κατευθείαν μέσα από την ψυχή. Yo. Στο δικό μας το κολλή. Μπήκε του έμφυα η δόση φαρμακερή. Πες μας τώρα δεν που κι εσύ. Φαρμακήρη ψωλή, του έμφυα παιδιά θα πονέσει ξανά και φέτος. Δεν μ' ακούς πολύ καλά. Τι λέει Θεοδόση, δεν σ' ακούω να λες τις δικές σου τις ψευχές. Έχει πάρει τα μούφα ακουστικά που δεν ακούγονται φωνές τόσο καλά. Τι λέτε ρε παιδιά, σας ακούω όλους καλά. Δεν χώνουν έτσι ρε. Χώσε, χώσε, μη μας κάνει στον πουταλά. Λευτέρια στον κουνταρδά. Δεν ξέρεις να ραπάρεις. Ξέρεις τι θα πάρεις. Από το Θεό. Δεν ξέρω να ραπάρω εγώ. Ρε Θεό, έλα να σε βάλω τώρα στο χορό. Τη ρήμα μου θα τρέχεις, εσύ να βρεις. Τρέξε φίλε τριγύρω να κρυφτείς. Μαχητής. Είμαι ο Θεοδόσης. Δεν ξέρεις να ραπάρεις. Μα κι άμα πάρεις, πάλι παπάρες θα πάρεις. Σε παπάρεις. Παπαάρης, παπάρης. Παλικάρης. Είναι πολύ αργή η παραγωγή. Είναι πολύ low bubble. Έλα παλικάρι, φέρε ένα κάρι. Να φάμε ένα κοτόπουλο με κάρι. Μπαρικάρι, παλικάρι. Πώς θα σου πω ρε φίλε, μας έχει πάρει. Πάμε δυνατά, πάμε δυνατά. Να ο Θεοδόσης πήρε πάλι μπρος. Δεν το σταματάει ούτε ο Θεός. Yo.
Μπου, ξεφτύλα, τώρα ψούνε σαπίλα. Πάρε μια πιπίλα, θα βάλεις μες στο στόμα. Αντί για να έχεις πόμα, ραπάρεις σαν το πτώμα. Σε στέλνω μες στο χώμα. Μέχρι εδώ, αυτό έχεις να πεις. Μικρέ μου Θεοδόση, θα σε πουλήσω, πάντα με δώσει. Το ράψ είναι μια δόση. Το ράψ είναι μια δόση. Εγώ μου Θεοδόση. Κορίτσια, υπότες, αγόρια μαύρες κότες. Εσύ το δώσεις καλός, ο Μπού είναι φτωχός. Το δώσεις Θεός, Μπού ο Σατανάς. Μακριά από το Μπού, παιδιά. Μπούφελος, Θεό είναι τρελός. Θεό είναι τρελός, ο Μπού είναι φελός. Λέει ο Θεοδόσης από μόνος του. Ευαίσθητες ρήμες, μελωδίες τρελές. Εκορήμες που σπάνε. Ανταρκτικές, γιο. Αύριο είναι Θεοφάνεια. Με πια σημαντικά μία άνοια. Και θα έρθω στον ύπνο μου ζυζάνια. Ναι, έλα ρε. Τα κατάφερε ο Θεοδόσης μετά από τρεις παραγωγές. Το τρίτο το καλό, πάμε. MC και DJ Θεό εδώ. Με Gangsta Rap, μόνο. Αληθινό. Μόνο στο μικρόφωνο MC για το Θεό. Κοινό. Για όλους αυτούς που τον ακούνε και το ζούνε δυνατά στα στενά. Δεν ακούω τα beat, δεν μπορώ να χώσω παιδιά, συγγνώμη. Θεοδόση. Τι έγινε Μπού, γιατί δεν ραπάρεις? Κομπιάζει ο Μπού. Τεχνικά προβλήματα. Θα μπει σε καμιά βάρκα να σαλπάρεις? Να μας αφήσεις εδώ. Τεχνικά προβλήματα εμφανίστηκαν ξανά. Γιο, λοιπόν. Γιο, τεχνικό πρόβλημα. Σηκώθηκε κιόλας. Το Μπού ούτε το μικρόφωνο δεν τον θέλει. Έχει τσακωθεί και με τα μικρόφωνα. Με όλους τσακώνομαι. Φίλε Θεοδόση, μη σε πετύχω. Θα σε γεμίσω αίμα και σπέρμα. Μικρέ, χαζέ και ταπεινέ. Θρίσκε, μαλάκα, σε παίζουμε για πλάκα Θεοδόση. Βγήκε ο Θεοδόσης, παιδιά, να πει τα καλαντά σήμερα. Ψήρισε 5-6 πιτσιρίκια έξω. Ο δράκος της περιοχής, τον φωνάζουν Θεοδόσης. Την πέφτει σε κορίτσια στα σανσέρ. Μάγκα μου είναι μασέρ και τρίβει πόδια, τρίβει πατούσες. Hop. Πάμε freestyle. Εδώ. Freestyle αλητία. Μόναχα εγώ. Το κρατάς αληθινό και ψεύτικο. Δεν μπορεί κανείς να ραπάρει πια εδώ. Μας έπληξες τα αρχίδια, πάρ τον Μπούλ από εδώ. Μόνο εσύ, μόνο εσύ και εσύ, μόνο να εγωιστή, το εγώ. Μαλάκα να αρκίσεις το MC, μόνο εσύ, να γεμίσεις το εγώ σου, δεν κάνεις για τίποτα άλλο. Ζω για το εγώ, πάρτε το Λευτέρι από εδώ. Μου χαλάει το ραπ μου εδώ. Θα σου σπάσω τη βιτρίνα στο λεπτό. MC, δεν μπορείς να αποκριθείς εδώ. Έλα παλικάρι, ραπαρε. Κάνε πανικό παλικάρι. Δεν είμαι του ραπ και κάνω παραγωγές. Γιατί έχω στο σπίτι μου κρυφές ενοχές. Κρυφές ενοχές, έχεις στο σπίτι ο παλικάρις. Έλα παλικάρι, ραπαρε λιγάκι. Πιέσαι ένα μπουκάλι, πάρε. Ένα χάπι. Ωραίες συμβουλές μου δίνουν εδώ πέρα οι τρογλωδίτες. Για να πάρεις την τρόφη πρέπει να είσαι αλάνι, γιο. Δεν ήρθε η ώρα ακόμα του παλικάρι να ραπάρει. Κι άλλο να πει, κι άλλο να κάνει. Δύο ξαδέρφια, δύο ξαδέρφια, σαν να κυλικά. Και για άλλη μια τρίτη, αυτή ήταν η καταπληκτική ρήμα της εκπομπής. Κουβέντα στην Τρόγλη, ήμασταν λίγο κρύοι. Στην επόμενη όμως θα είμαστε πιο έτσι. Βασικά θα κοιτάξουμε εδώ πέρα το Θεοδόση μας ποτίζει τόσους μπάφους. Θα είμαστε λίγο πιο
πιο άνετη, πιο πάνω. Χωρίς να πω τίποτα. Γιατί εδώ πέρα τώρα μας έχει πεθάνει αυτός εδώ πέρα και δεν μπορούμε να ραπάρουμε. Τα έχει γράψει τα δικά του, τα έχει βγάλει εδώ πέρα. Καταγγέλνουμε. Και μας λέει μετά και freestyle. Αυτό κάνει. Έρχεται εδώ, μας μεθάει, μας ποτίζει. Πάρτε, εγώ δεν κάνω τέτοια τις άλλες. Πάρτε εσείς. Τι κάνετε, Θεοδόση? Νομίζω ότι είχες να πεις κάτι τελευταίο. Βάζει ακόμα παραγωγές. Νομίζω ότι είχες κάτι να πεις κάτι τελευταίο και είπα να σε πλαισιώσω. Μην τα λες έτσι στον αέρα. Λοιπόν, να πούμε μπου. Ακολουθεί μετά. Λοιπόν, ακολουθεί εκπομπή με κάποιους από την υπόθεση των 5 ατόμων από τον περασμένο Μάιο από την πορεία No Expo και γίνει στο Μιλάνο. Να πούμε ότι αυτά τα άτομα έχουν με ευρωπαϊκό ένταλμα έχουν ζητηθεί για να... πώς το λένε, για να δικαστούν, ρε παιδί μου, στην Ιταλία. Εν πάση περιπτώσει, θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο, νομίζω. Άρα, μείνετε συντονισμένοι να ακούσετε. Και είναι κάτι που τρέχει έτσι κι αλλιώς, γιατί την Πέμπτη είναι η πρώτη μέρα, νομίζω, με το πρώτο εφετείο που έχουν. Άρα, θα ακούσουν διάφορα πράγματα. Μείνετε συντονισμένοι. Μιλάμε πάρα πολύ σοβαρά. Μόνο σοβαρά μιλάμε σε αυτήν την εκπομπή. Όχι, τώρα τελείωσε το rap, εντάξει. Προφανώς, να ήταν ευχαριστούμε το κοινό που άκουσε για άλλη μια φορά αυτή την πολύ κακή εκπομπή. Και εντάξει, μπορούμε να γίνουμε υπομονή, και χειρότεροι και κακότεροι, πήγες να πεις. Αυτή πρέπει να είναι η ευχή για το καινούργιο έτος, φίλε, να είμαστε χειρότεροι. Χειρότεροι από το 15, σας αφήνουμε με αυτή τη σκέψη, γεια σας. Ραντεβού την άλλη Τρίτη. Ραντεβού την άλλη Τρίτη. Φιλάκια. Φιλάκια, φιλάκια ρουφιχτά. Ειδονιστικά και ρουφιχτά. Γιατί τι είναι ειδονή, ρε. Τι είναι η έκσταση, πείτε μου. Τι είναι, καύλα είναι. Σεξισμός είναι. Είναι καύλα. Είναι καύλα, ρε. Στρογγυλή και λευκή νομίζω ότι είναι. Στρογγυλή και λευκή. Η έκσταση. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Εσύ μας τα λες αυτά. Είπα, νόμιζα ότι ήταν. Τώρα μου τα ανατρέπεται. Λοιπόν, πάμε, τελειώνει η αποφώνηση. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ήμασταν οι απεσιότατοι. Μείνετε συντονισμένοι. Έχει live επιτόπου εκπομπή Πολιτική Επικαίρη. Την άλλη Τρίτη ξανά εδώ δυνατά. Ο Θεοδός μπορεί να πάρει μπρος και να τους πάρει όλους εδώ μπάλα να μην αφήσει τίποτα. Και να τους πάρει τα μυαλά, τους θα πάρει όλα, τους ψηρίζει κιόλα. Καλό βράδυ, συντονιστείτε, μην φύγετε. Ναι. Είστε συντονισμένοι στις ραδιοζώνες ανατροπικής έκφρασης. Δείτε γατάκια πώς γίνεται το ραδιόφωνο. Πάρτε μαθήματα. Κάτι τα λέμε αυτά στην αρχή. Δεν αρχίζουμε κατευθείαν. Κάτι ξέχασες να πεις. Κατελημένη συχνότητα. Τα έχω διαβάσει τα σως. Τα έχω διαβάσει. Η εκπομπή λέγεται Κουβέντα στην Τρόβλη. Η αγαπημένη σας σταγόνα. Η σταγόνα, είπαμε διάφορα, δεν είναι το κοινωνικό βασανιστήριο. Βρισκόμαστε στην Τρόβλη των χαοτικών ραδιοζωνών και... και στάζει. Τα παπάρια μας όλα, ξεκινάει η κουβέντα στην Τρόγλη. Η κουβή αυτή θα ασχολείται με το κάψιμο της καθημερινότητας, τη φρίκη που ζούμε όλοι μας και το τρόλινγκ. Το ράδιο ψαλίδι εδώ στο Ρέθιμο. Ακούω, αλλά ακούγεται πολύ χαμηλά στο βάθος της σπηλιάς. Από τη σπηλιά βγαίνουμε κι εμείς άλλωστε. Τα τριβόλια στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, από Θεσσαλονίκη παίρνουν τα παιδιά. Μας ακούνε και από εξωτερικό, ρε. Ωρε, σιγά μη σας φέραμε και από τη συγκέντρωση να σας κάνουμε σοβαρή τοποθέτηση. Έλα ρε μπου, έλα ρε μπου, Αλένη. Θα κάνω τριγωνομετρική κίνηση στο ραντάρ. Α, για κάνε μία. Μας λέει, μόλις σκοτώσετε το Beethoven με ένα βλέμμα σας ξεφτύλισα, you motherfuckers. Από την άποψή μου, γιατί εγώ είμαι στο χώρο εργασίας. Αν θες να πάμε να πιούμε μια μπύρα, να σου πω ό,τι θες. Αυτό τι είναι, ραντεβού θανάτου? Όχι, δεν είναι ραντεβού θανάτου. Ραντεβού θανάτου είναι αυτό με μένα. Ωραία, ωραία. Είπα να πούμε να πιούμε μια μπύρα να συμφωνήσουμε. Ευερεστική. Ναι. Θα μου κάνετε μια χάρη. Πέτε. Αν μπορείτε τώρα που θέλουν τα παιδιά με τις μηχανές, ναι, οι δικοί μας, να τους πείτε να πάνε πίσω από το μαγαζί, κύριε, να πίνουν τους καφέδες. Γιατί εντάξει, τους βλέπει ο κόσμος και διαμαρτύρονται ότι οι ελληνικές του δεν κάνουν τίποτα, ότι καίνε βενζίνες. Ανοίγουν την πόρτα και είναι 15 αγριότουρκοι. Ξέρεις πώς είναι. Είναι αγριόγατες. Με μια σόμπα στη μέση και έψιναν κάτι κάστανα. Νιώσε τώρα. Έχει φύγει η φάση.